Σήμερα είναι 3 Δεκεμβρίου 1998, ονομάζομαι Μιλέν Μοδιάνο, μη γιώτα λάμδα έψιλον νι, μη όμικρον δέλτα γιώτα αλφα νι όμικρον. Θα πάρω μια συνέντευξη από τον κύριο Αλβέρτο Γαβριλίδη, στην Ελλάδα Αθήνα, στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας, παρακαλώ. Ευχαρίστω. Αλφα, λάμδα, βήτα, έψιλον, ρο, ταφ, όμικρον, σίγμα. Γάμα, αλφα, βήτα, ρο, γιώτα, ήτα, λάμδα, γιώτα, δέλτα, ήτα, σίγμα. Δηλαδή, Αλβέρτος Γαβριλίδης. Το όνομα του πατέρα σας. Το όνομα του πατέρα μου είναι διπλό. Λέων μεταφράζεται, αλλά είναι Ιεουδάς. Και Ιεουδάς, στα εβραϊκά, θα πει Λέων. Και η μητέρα σας. Η μητέρα μου Φανή. Φανή πώς. Φανή Γαβριλίδου. Και πριν παντρευτεί. Παντρεύτηκε τον πατέρα μου Λέοντα Ιεουδά. Και με αυτόν απέκτησαν όλη την οικογένεια που αν θέλετε μπορώ να σας ονομάσω. Η μητέρα σας πριν παντρευτεί πώς λεγόταν. Πριν παντρευτεί λεγόταν Φανή Αγγέλου. Ο πατέρας της μητέρας μου λεγόταν Δαβίδ Αγγέλου. Από τη Λάρισα ήταν η καταγωγή της. Και ο πατέρας σας από πού είναι. Ο πατέρας μου η καταγωγή του ήταν από τα Γιάννενα. Και συνήθως όλοι οι Ισραηλίτες, οι Γιαννιώτες, από ό,τι ξέρω βέβαια, έχουν έρθει απευθείας από το Ισραήλ και δημιουργήσανε ένα όνομα το οποίο ονομάζεται Ρωμανιώτες που πολλοί δεν το ξέρουν και τώρα τελευταία έχει γίνει γνωστό. Εσείς πού γεννηθήκατε. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, στην περιοχή του Αγίου Παύλου, σταθμού Λαρίσης. Οδός Νικομιδίας, αριθμός 10. Πότε γεννηθήκατε. Γεννήθηκα το 1924, 24 Δεκεμβρίου. Θυμόσαστε καθόλου το σπίτι που γεννηθήκατε. Τι είπατε για να επαναλάβετε. Το σπίτι που γεννηθήκατε, το θυμόσαστε. Το σπίτι που γεννήθηκα το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως ήταν τότε. Είναι πολυκατοικία, το είχαμε δώσει αντιπαροχή, τώρα τελευταία βέβαια, και το δικό μου το διαμέρισμα που μου ανήκε το πούλησε. Ναι, το σπίτι που γεννηθήκατε ήταν το δικό σας σπίτι. Δικό μας σπίτι, ιδιόκτητο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Η γειτονιά ήταν μια εβραϊκή γειτονιά. Όχι, η γειτονιά ήταν μεικτή, στην οποία ζούσαν μόνο 3-4 οικογένειες δικές μας και αυτές συγγενικές. Φερρυππίν ήταν ο αδερφός της μητέρας μου που λεγόταν Αγγέλου Άγγελος με τη γυναίκα του τη Σαρίνα που κατά σύμπτωση ήταν ο μεγάλος αδερφή του πατέρα μου και είχαν 3 παιδιά, τον Τζον, η Δαβίδ, τον Γαβρίλο και την Ρασέλ ή Ρίτα που τη λέμε σήμερα. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες ήταν που ζούσαν, η Ιωσαφάτ Φερρυππίν και αυτοί οι συγγενείς μας και Ραφαήλ. Αυτή είναι η πιο στενή συγγένεις. Στην περιφέρεια εκείνη τη δικιά μας δεν μένανε πολλοί. Αν μένανε κανένα 2-3 μακριά, Μεταξουργείο, Αγίου Παύλο, η περιφέρεια δηλαδή. Αυτές οι οικογένειες όμως ήταν στενά συνδεδεμένες μαζί μας. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί Εβραίοι στην Αθήνα. Εκείνη την εποχή που γεννήθηκα εγώ ήταν περίπου τις 5.000, 4 με 5.000. Όχι οικογένειες, άτομα. Και μένανε μακριά από σας. Μένανε διασκορπισμένοι σε πολλά σημεία της Αθήνας. Δηλαδή Πατήσια, Κολωνάκι, Πετράλωνα. Τα περισσότερα μένανε Πετράλωνα. Τα περισσότερα που ήταν κοντά η συναγωγή. Εσείς τους βλέπατε συχνά τους άλλους. Πάντοτε τους βλέπαμε συναγωγή που εκείνη την εποχή το θρησκευτικό αίσθημα ήταν πολύ ανεπτυγμένο και οι παραδόσεις
της θρησκείας της εβραϊκής ήταν ανεπτυγμένες πάρα πάρα πολύ, γιατί οι γονείς μας ήταν φρέσκοι στην Αθήνα, γιατί οι περισσότεροι δεν ήταν από την Αθήνα, είχαν έρθει από επαρχία. Άλλοι από την Ταϊάννα, άλλοι από την Λάρισα, άλλοι από τον Βόλο, άλλοι από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα και όσοι βέβαια εμπορευόντουσαν ήταν υποχρεωμένοι να ανέβουν εμπορικά και για να ανέβουν ήρθαν στην Αθήνα και κάναν καλύτερη δουλειά. Η οικογένειά σας πότε ήρθε στην Αθήνα? Η οικογένεια δικιά μας ήταν στην Αθήνα πανέκαθεν. Πριν κάνει το πρώτο της παιδί, ο πατέρας και η μητέρα. Δηλαδή, περίπου το 1910. Περίπου. Το όνομά σας Γαβριλίδης, ακούγεται ελληνικό όνομα. Ήτανε πάντα Γαβριλίδης το όνομα της οικογένειας? Το Γαβριλίδης προέρχεται από το επίθετο του παππού μου, που ήταν Γαβριήλ, και καταρχήν λεγόταν Γεουδά. Το όνομα του πατρός, το όνομα του μικρού γινόταν επίθετο. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε το Γαβριήλ και έγινε Γαβριλίδης. Βέβαια, αυτό έγινε λόγω σκοπιμότητος. Για να μπορούμε να ζήσουμε πιο άνετα, γιατί όπως είπατε εκείνη την εποχή υπήρχε και μια αντισημιτική, ας πούμε, εχθρότητα ορισμένων αμόρφωτων ανθρώπων, αλλά ήταν μειοψηφία, ήταν πολύ λίγοι. Αλλά και οι λίγοι κάνουν ζημιά, νομίζω. Δηλαδή το όνομα πριν γίνει Γαβριλίδη ήταν Γεουδά. Εγώ, το όνομά μου λεγόταν Γεουδάς Αβραάμ του Γαβριήλ. Και έγινε μετά Αλβέρτος ή Αβραάμ Γαβριλίδης του Γεουδά ή Λέοντος. Αυτό είναι το τωρινό μου. Στο στρατό ήμουνα σαν Γεουδά. Αβραάμ Γεουδά. Πήγα στην Ομαρχία όμως με μάρτυρες και το άλλαξα και το έκανα όπως με ξέρανε η γειτονιά, όπως μας είχε ο κόσμος που ζούσαν. Δηλαδή Αλβέρτος ή Αβραάμ Γαβριλίδης του Λέοντος ή Γεουδά. Τα άλλα μέλη της οικογένειας, θείες, παππούδες, κράτησαν το όνομα Γεουδά ή άλλαξαν και αυτοί? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω το άλλαξαν όλοι. Γιατί ο πατέρας μου, του πατέρα μου, ο παππούς δηλαδή, ο πατέρας του πατέρα μου, είχε και ένα αδερφό. Και λεγόταν Μποχόρ. Ο αδερφός του λεγόταν Μωυσής. Τα παιδιά του, που ήταν Μιχάλης και Λέων, και αυτοί, αλλάξαν και αυτοί, γίνηκαν Γαβριλίδης. Αλλά είχαν και παρατσούκλι στα Γιάννενα. Όλοι αυτοί είχαν ένα παρατσούκλι που του λέγανε Γούδουλας. Τι αυτό, σημαίνει Γούδουλας? Αυτά που σας λέω είναι από πληροφορίες που έπαιρνα από τον ίδιο τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, όταν συζητάγαμε και θέλαμε να ακούμε κανένα αστείο. Πετάγαμε και τη λέξη αυτή. Αφού είσαι ο Γούδουλας. Γελάω γιατί πρέπει να γελάω. Γούδουλας τι σημαίνει? Γούδουλας, μάλλον πλατή ποδία έχω τη γνώμη. Είχαν πλατιά πόδια ίσως και γι' αυτό τους ονομάσαν. Αυτή η δικιά μου ερμηνεία. Έτσι νομίζω και δεν νομίζω ότι πέφτει έξω. Και λέγανε Γούδουλας για το πατέρα σας, μόνο για όλους... Όλους τους που λόγονταν Γεουδά. Του Γαβρίλη. Γιατί το Γαβρίλη ήταν το επώνυμο κανονικό. Έχετε αδέλφια? Αδέλφια έχω από την αρχή δηλαδή που γεννήθηκα. Ήμουνα ο πρώτος τελευταίος, γιατί μετά από μένα έγινε κι άλλος ένας. Που θα σας πω μετά τι συνέβη με αυτόν. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω μπορώ να σας το πω τώρα, θα το πω πιο μετά. Έχουμε τον Τζον ή Δαβίδ, τον πρώτο. Αλλά πριν από αυτόν, δύο χρόνια πριν, είχε γεννηθεί ένας άλλος Γαβρίλ που πέθανε. Μετά από τον Δαβίδ Τζον έγινε ο Γαβρίλ που πήρε το όνομα του πρώτου. Αλλά το έχουμε παρατσούκλι και το λέμε Μπίλι. Μετά είναι η αδερφή. Πότε γεννήθηκε? Αυτοί γεννηθήκανε από το 12, 14, 16, συνέχεια. Μετά ήταν η Νίνα, Σαρίνα, Νίνα, η αδερφή μου. Μετά από αυτήν ήταν ο Μωυσής. Μετά από τον Μωυσή ήμουνα εγώ. Και μετά από μένα γεννήθηκε και ο Σαμουήλ, ο οποίος τώρα είναι ευκαιρία να σου το πω. Έχει πεθάνει κι αυτός από καιρό, αλλά ήρωας πέθανε στο κράτος του Ισραήλ. Πήγε τότε στο 1948 και 48 ώρες πριν την ανακοχή και την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, δυστυχώς σε μια επίθεση που έγινε, πήγαν να την άξουν κάτι, ξέρω εγώ, στρατιωτική επιχείρηση, πέθανε. Τον χτυπήσανε από μακριά. Ο δε άλλος αδερφός μου, ο Μωυσής, και αυτός τώρα τελευταία, πεθάνει το 1975, και αυτός ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι έφτασε να γίνει στην κοινότητα και αντιπρόεδρος της κοινωνικής συνέλευσης.
Με ποιον από αυτούς ήσασταν πιο δεμένος από τα αδέλφια? Πιο δεμένος ήμουν με αυτόν που έφυγε. Με αυτόν που στο Ισραήλ που σκοτώθηκε, είμαστε πάντοτε μαζί, κολλητοί και είχαμε και ένα χρόνο διαφορά. Ήταν πιο μικρός. Εγώ γεννήθηκα το 25 το Δεκέμβριο, το 24 το Δεκέμβριο, αυτός γεννήθηκε το 26 Ιανουάριο. Είμαστε δίπλα και πάντοτε τον προστάτευα. Και όταν έφυγε, όλα αυτά είναι συμπτώσεις, συμπτωματικά είναι τα πάντα. Έφυγε όταν είχαμε τελείωσει ο πόλεμος, είχαμε κάνει μια αξαρά επάνω στα Πατήσια, αξαρά, ξέρετε, κιμπούτς, στο οποίο ήταν προετοιμαζόντουσαν όλοι και Έλληνες και ξένοι που ερχόντουσαν εκεί για να πάνε λαθρέα στο Ισραήλ με καΐκια που ναυλώναμε. Ως παιδί παίζετε πολύ μαζί του? Ήμασταν δίπλα. Ό,τι κάναμε, κάναμε μαζί. Και το συμβούλευα και μ' άκουγε, με σεβότανε και μ' άκουγε, γιατί εγώ ήμουν κάπως πιο πονηρός, πιο μπασμένος στα πράγματα και πιο συντηρητικός. Δεν ευρίαζα, όλο χαμογελούσα, ήμουν χαρούμενος τύπος. Και εκείνος κόλλησε από μένα. Αλλά ήταν πιο μικρός και ήταν πιο επαναστάτης. Θυμάστε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι? Παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε στη γειτονιά, έξω από το σπίτι μας, ήταν ένας φαρδής δρόμος, οδός ψαρών λέγονται. Εκεί μαζευόμαστε και παίζαμε ποδόσφαιρο με πάνινα. Κάναμε από πανιά, στρογγυλά, κάναμε μπαλίτσες και παίζαμε. Αυτός πάντα ήταν δίπλα μου, δεν ξεκόλλαγε από μένα. Και τον έμαθα, δηλαδή εγώ τον έμαθα να γίνει και αυτός ποδοσφαιριστής καλός. Που θα δείτε συνέχεια ότι έχω ιστορία στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Με τους μεγάλους τι σχέση είχατε? Με τους μεγάλους, οι μεγάλοι πάντοτε μας κάνανε τους μεγάλους. Και μας συμβουλεύανε, αλλά μας συμβουλεύανε πάντοτε εκείνη την εποχή, υπήρχε κάποιος σεβασμός και των παιδιών προς τον πατέρα, αλλά και των μικρότερων παιδιών προς τα μεγαλύτερα παιδιά. Οπότε, ξέρετε, όπως και σήμερα, αν και σήμερα δεν είναι το ίδιο, τότε σεβόμασταν και φοβόμαστε συνάμα. Να μην το πω φόβο, το λέω σεβασμό. Με το μεγαλύτερο, πόσο χρόνια διαφορά είχατε? Το μεγαλύτερο 12, 24, 12 χρόνια περίπου διαφορά. Το ποδόσφαιρο παίζεται περισσότερο με τα εβραϊκά ή... Στη γειτονιά μας δεν υπήρχαν. Μόνο σε συμπαθητής οικογένειες, με τα ξαδέρφη μου έπαιζα. Και αυτή στην παρέα, γιατί η ηλικία τους ήταν μικρότερη από μένα. Και ο Τζον και η Ρίτα, η Ρασέλ και ο Γαβρίλος ήταν 5 χρόνια, 6 χρόνια μικρότερα από μένα. Και 10 χρόνια, Φίλιππιν. Οπότε ακολουθούσαν ό,τι κάναμε εμείς. Και το μαθαίναμε και ζούσαν ευχάριστα, ζούσαν πολύ ωραία. Είμαστε δύο οικογένειες στην ίδια οδό. 10 αριθμό εμείς, 4 εκείνοι. Και μας αγαπούσε όλη η γειτονιά. Γιατί είμαστε τύποι καλοί, ευχάριστοι και μπορώ να σου πω ότι η μόρφωση που είχαμε ήταν πολύ ανώτερη από τη μόρφωση των άλλων μελών οικογενειών των άλλων. Πολύ λίγοι ήταν οι μορφωμένοι τότε σε εκείνη την εποχή. Αυτό θυμάμαι βέβαια. Με αυτό δεν θα πει όμως δεν είχαν και κοινωνική μόρφωση. Γιατί άλλο γραμματική μόρφωση, άλλο κοινωνική μόρφωση. Εγώ θεωρώ την κοινωνική μόρφωση ανώτερη από την γραμματική. Θυμόσαστε κάποιο περιστατικό που σας φέρθηκαν άσχημα επειδή ήσασταν Εβραίος? Στην περιοχή που ζούσαμε, όχι μόνο μας κυνηγήσανε ή μας προδώσανε, αλλά μας κρύψανε κιόλας. Έχω παράδειγμα το σπίτι το δικό μας. Το δώσαμε σε μια οικογένεια που ήταν από το Αγρίνιο εδώ στην Αθήνα και αυτοί μας φερθήκαν περισσότερο από αδέρφια. Και όταν απελευθερωθήκαμε, όπως δώσαμε το σπίτι, μας το δώσανε πάλι. Χωρίς βέβαια αμοιβή, χωρίς ενίκεια, χωρίς τίποτα. Αλλά μας δώσανε και τα λεπτομέρειες, μας τα δώσανε όλα. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Σας είπατε ότι σας έχουν κυνηγήσει και σας πρόδωσαν? Όχι, δεν μας πρόδωσαν. Ποτέ δεν μας πρόδωσαν. Υπήρχε μόνο μια περίπτωση, όταν εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο εκεί στη γειτονιά, ήταν μια ομάδα πολύ καλή, όλοι με αγαπούσαν. Ξέρανε ότι είμαι με προδίδω, ούτε λέγανε τίποτα. Σε ένα καφενείο στη γωνία ενός Στέφανου πηγαίνανε δύο Εβραίοι με τα ονόματα, Ρικανάτης και Φρανσές. Αυτοί ήταν προδότες. Ο καταστηματάρχης δεν με πρόδωσε, παρόλο που ήξερε ότι είμαι Εβραίος. Και μάλιστα με συμβούλευε, μου λέει πρόσεχε, διότι αυτοί έτσι και έτσι και έτσι. Εγώ τους ήξερα βέβαια, γιατί μετά θα σας πω που είχα να κατευθεί και πώς τα ήξερα και πολλά πράγματα ήξερα. Ως παιδί δεν αισθανθήκατε ποτέ διαφορετικός ή σας φέρθηκαν
Διαφορετικά ή άσχημα. Ουδέποτε είχα την εντύπωση ότι οι άλλοι άλλων θρησκευμάτων δεν με θεωρούσαν σαν Έλληνα. Είμαστε Έλληνες, ήμασταν και θα είμαστε. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και Ισραηλίτες στο θρησκευμα. Και για μένα προσωπικά που γράφω και ποίηματα από μικρό παιδί μέχρι και σήμερα, πιστεύω ότι Εβραϊσμός, Χριστιανισμός και οι Μουσουλμάνοι που πιστεύουν στον ένα Θεό είναι το ίδιο πράγμα. Μη διαφορά έχουν άλλες κατευθύνσεις, άλλον τρόπο ζωής, άλλες παραδοσιακές στιγμές, οικογενειακές. Ο Θεός όμως είναι ένας για όλους. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου ήταν από τους παλούς εμπόρους. Από τα Γιάννενα που ξεκίνησε, πήγαινε σε πανηγύρια υφάσματα που πουλούσε. Αλλά τέλος κατέληξε στην Αθήνα και είχε ένα μεγάλο μαγαζί στην Οδό Σερμού και μετά στην Οδό Καλαμιώτου. Που πάλι πουλούσε... Υφάσματα, πάντα υφάσματα. Πάντα υφάσματα. Είναι από τις καλύτερες εμπόρες εποχής. Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και τίμιος. Για να σας πω κάτι για τον αδερφό του, ήταν με τον αδερφό του συνεταίρος, είχε υπογράψει γραμμάτια. Γιατί είχε πάει στη Γερμανία εκείνο σε εμπόρευμα, έχασε Φερρυππίν, και τα γραμμάτια που υπέγραψε σε μια εταιρεία μεγάλη, τα πλήρωσε μέχρι τελευταία δεκάρα. Και ονομάστηκε ο πατέρας μου Λέων ο Δίκαιος και ο Τίμιος. Έμεινε έτσι. Η μητέρα σας δούλευε? Η μητέρα μου δεν δούλευε ποτέ, ήταν στο σπίτι η νοικοκυρά, από τις καλύτερες νοικοκυρές της εποχής εκείνης. Πρόσεχε τα παιδιά τους, μας μόρφωσε όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Είχε πίστη σε εμάς και μάλιστα ξεκινήσαμε από το Casa d'Italia. Πηγαίναμε στο Ιταλικό σχολείο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, νηπιαγωγείο, και τα άλλα παιδιά πηγαίναν στο Casa d'Italia. Μετά όμως ήρθε μια κυβέρνηση του Βενιζέλου τότε, θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός σχεδόν, και κατήργησε. Δεν επέτρεπε παρά μόνο στα ελληνικά. Τώρα, αν είχε δίκιο, αν είχε άδικο, αυτοί άλλοι θα το κρίνουν. Στο Casa d'Italia, σε τι γλώσσα πούμε? Έλα, Ιταλικά. Όλα στα Ιταλικά. Ναι, μιλάγανε από τέτοια. Εγώ ήμουν 6 χρόνων, 6,5 και μίλαγα από τέτοια στα Ιταλικά. Στο σπίτι, τι γλώσσα μιλάγατε? Ελληνικά και λίγα εβραϊκά. Γιατί εβραϊκά δεν ξέραμε. Ο πατέρας μου, Ρωμανιώτης, δεν ήξερε εβραϊκά. Ήξερε εβραϊκά μόνο της συναγωγής. Αυτά τα ήξερε καλά. Αλλά εβραϊκά να μιλήσει όπως μιλάνε στο Ισραήλ, δεν ήξερε. Έτσι και τα παιδιά δεν μάθανε, παρά μόνο τα δύο πρώτα μεγάλα παιδιά, ο Τζον και ο Μπίλης Γαβρίλ, είχαν δάσκαλο τον τότε καθηγητή ελληνικών και εβραϊκών, τον γνωστό ποιητή Ιωσέφ Ελία, ο οποίος έμενε στον Οικομηδίας 4, αυτός και η μητέρα του. Και ερχόταν στο σπίτι. Είχαμε μαζί, κάναμε... Και εμείς το ξέραμε, μας πήγαινε στην πλατεία, μας κερνούσε παγωτό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα σαν μικρότερα παιδιά, και τον αγαπούσαμε και τον σεβόμαστε. Εγώ μάλιστα έχω γράψει και ένα ποίημα το οποίο έχω γράψει μέσα, το Κυλικής. Είναι η ιστορία πώς πέθανε. Οι γονείς σας μιλάγανε και Ιταλικά? Στην αρχή μιλάγανε, η μητέρα μου μίλουσε, γιατί μίλησε Ισπανικά. Προέρχεται από την διαγωγή της Ισπανίας, η οικογένειά της. Η Αγγέλου και η Λάρισα όλοι από εκεί κατάγονται. Είναι, ας πούμε, σε Φαραντίμ, αλλά προέρχονται από εκείνο το μέρος. Την Ισπανία, από τον διωγμό της Ισπανίας. Ο πατέρας σας μιλούσε Λατίνο? Ο πατέρας μου δεν είχε ιδέα από μόνο εβραϊκά και ελληνικά. Και τα εβραϊκά, είπαμε, ήταν θρησκευτικά εβραϊκά. Ξέρετε γιατί διαλέξανε το Casa d'Italia στα Ιταλικά? Γιατί διαλέξανε, γιατί η μητέρα μου ήθελε να μορφωθούμε και να μάθουμε Ιταλικά, γιατί της αρέσαν τα Ιταλικά, γιατί μιλούσε και αυτή Ισπανικά που μοιάζαν με τα Ιταλικά. Και ήθελε μεγαλώνουμε και εμείς να ξέρουμε Ιταλικά, οπότε θα μαθαίναμε ευκολότερα για τα Ισπανικά που ήταν η μητρική της γλώσσα. Δηλαδή η μητέρα σας με τα αδέλφια της μίλαγε Ισπανικά? Ισπανικά. Βεβαίως. Αλλά εκεί στη γειτονιά, όχι. Εκεί μιλάγανε ελληνικά, ξεκάθαρα. Οικογενειακώς και μεταξύ στα σπίτια μέσα μιλάγανε Ισπανικά. Αλλά πολλές φορές όμως, όταν ο πατέρας μου δεν μιλάγανε Ισπανικά, μιλάγανε ελληνικά. Γιατί δεν ήξερε. Για να μην παρεξηγηθεί κιόλας. Οι γονείς σας ήταν θρησκείπεδα? Πολύ θρησκείοι. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Ακολουθούσαν κατά γράμμα όλες τις παραδόσεις. Ιδιαίτερα το Καμπαλά Σαμπάθ. Στο σπίτι μας κάθε Παρασκευή γινόταν το Καμπαλά Σαμπάθ. Με σεβασμό. Και μάλιστα μια φορά, εγώ μικρός μπόμπυρας τότε, είπα στον πατέρα μου, γιατί τότε ξέρεις, δεν καπνίζει τσιγάρο, απαγορεύεται τσιγάρο,
νευρίαζε και φώναζε και έκανε και λέω μια μέρα για εσάς. Καλύτερα να μην κάνεις καμπάλα σαμπάθ, αν πρόκειται να μας φωνάζεις, επειδή δεν καπνίζεις. Καλύτερα να καπνίσεις. Και γελάγαν όλοι. Είναι μέσα στο χιούμορ που κάνω. Θυμάστε ποιος άνευε τα κυρία? Η μητέρα, πάντα η μητέρα. Το πρώτο, η μητέρα το, ήταν πρόεδρος παραδοσιακό αυτό. Η αδερφή σας? Ήταν πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Συμμετείχε βέβαια όλα τα παιδιά στο τραπέζι. Έλεγε την προσευχή ο πατέρας μου. Γιο μας εσύ, ξέρετε, θα πει, Παρασκευή και τα λοιπά. Και καθόμαστε με μεγάλη προσοχή, με προσήλωση και παρακολουθούσαμε όμορφα. Και μετά, αφού τελείωνε, τρώγαμε ο καθένας με σέρβιρε η μητέρα και η αδερφή βοηθούσε τότε. Μικρή βέβαια, αλλά βοηθούσε. Θυμόσαστε τι τρώγατε το Σαμπάθ? Την Παρασκευή τρώγαμε, αρχίζαμε με ψάρι, πάντοτε. Και άλλες Παρασκευές αργότερα τρώγαμε και φασόλια. Το φασόλι ήταν, το σούπα φασόλι ήταν της εποχής. Αλλά το ψάρι απαραίτητο ήταν την Παρασκευή. Το θυμάμαι πολύ καλά. Πώς το κάνατε? Βραστό, πάντα βραστό. Βραστό. Και ήταν έτοιμο βέβαια, γιατί μετά φώτα και ηλεκτρικά και τέτοια δεν χρησιμοποιούσαμε, κεριά χρησιμοποιούσαμε. Και μετά από το ψάρι? Μετά το? Μετά από το ψάρι τι τρώγατε? Ήτανε πάντα το ίδιο φαγητό κάθε Σάββατο? Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Αλλά είχε πίτα, ήταν πίτα. Πάντοτε μια πίτα. Με? Με σπανάκι πάντοτε. Μετά είχε, αν είχε καμιά φορά κρέες, με πατάτες έρπινε. Ή κοτόπουλο, με πατάτες. Τέτοια φαγητά. Και μετά είχαμε και το φρούτο το λεγόμενο ή γλυκό. Η μητέρα μου ήταν ειδικευμένη στα γλυκά και έκανε, το λέγανε πισπιτί, το οποίο χρησιμοποιούσαν και σαν μνημόσυνα αυτό το γλυκό. Τι γλυκό είναι αυτό? Πισπιτί είναι όπως είναι το ραβανί, αν έχετε υπόψη σας. Αυτό, σαν το ραβανί ένα πράγμα. Με τι είναι φτιαγμένο αυτό το γλυκό? Είναι με αλεύρι, με όχι μέλι, με ζάχαρη ρηγμένη απάνω αυτό. Πάντοτε στο φούρνο γινόταν, τεμαχιζόταν πριν βέβαια. Αλλά όταν πετύχαινε ήταν ωραίο, όταν δεν πετύχαινε ήταν σαν σβολαράκια. Ήταν ένα φαγητό που φτιάχνανε ειδικά οι Εβραίοι ή υπήρχε και έξω αυτό το φαγητό? Όχι, όχι. Τα φαγητά αυτά που τρώγανε όλος ο κόσμος. Με διαφορά εμείς. Όχι, αυτό το γλυκό. Δεν τρώγαμε, το γλυκό ήταν εβραϊκό, το τρώγανε οι Εβραίοι βέβαια. Πισπιτί σας είπα. Αυτό το χρησιμοποιούσαν πάντοτε όταν γινόταν μνημόσυνα. Το ονομάζανε πισπιτί. Εκείνη την εποχή από τη Μανδόρα. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κόλληση βελόνα και δεν το ξέρω τότε. Εκτός από την οικογένειά σας, ερχόντουσαν και άλλοι στο σπίτι στο Σαμπάτ? Το σπίτι το δικό μας ήταν κέντρο διερχομένων Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης, Θεσσαλονίκης. Περνάγανε, όταν είχαμε χώρο κοιμώνησαν κιόλας μέσα. Και η μάνα μου έβγαζε φαΐ για όλους. Τα κατάφερνε, όποιος καθόταν δεν έφευγε, έτρωγε. Και αν είχε και μικρά παιδιά, τα κρατούσαν και τα μικρά παιδιά. Ήτανε, με το όνομα είχε μείνει. Φίνα τη λέγανε. Κυρία Φανή, αλλά Φίνα. Περιποιόταν τους πάντες και τα πάντα και σας λέω ήταν κέντρο διερχομένων όλων των Ισραηλιτών που κάνανε ταξίδια από τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα κτλ. Και έρχονταν πέρακα από το σπίτι μου. Θυμόσαστε κάποιο Σαμπάτ συγκεκριμένο ή κάποιο άλλο γιορτή που σας έχει μείνει? Σαμπάτ, να σου πω, θυμάμαι ένα Σαμπάτ στο οποίο είχε έρθει η τραγουδίστρια που έχει πεθάνει τώρα, Ρόζα Εσκενάζη. Και μάλιστα σήμερα που σας μιλάω το έδειξε και η τηλεόραση. Την Ρόζα Εσκενάζη, η ανάμνηση κάποιας εποχής. Και τραγουδούσε, έφερνε όλα το συγκρότημά της. Παρασκευή, πάντοτε, ήταν πολύ φίλη με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, σε στυλ αμανέ. Και στη συναγωγή ακόμα έψελνε θαυμάσια. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και η Σκενάζη είχε έρθει και φέρει το συγκρότημα. Αυτή μας έπαιρνε, πάντοτε μας έπαιρνε. Και δεν ήταν μόνο Παρασκευή. Όταν κάναμε σελιχό, τα σελιχό, ξέρετε, πριν από τις γιορτές, Ρόσο Σανά, Γιόν Κιπούρ, τα βράδια ξενυχτούσαμε. Και ερχόταν αυτή. Με το συγκρότημα, για να είναι πιο ευχάριστη η βραδιά. Διαβάζανε, στους αδιαλείμματα τραγουδούσε και παίζανε τα όργανα. Στα διαλύματα τι εννοείτε? Σταματάγανε. Πριν από το φαγητό. Συνέχεια βέβαια. Όχι φαγητό. Δεν διαβάζανε συνέχεια, κάνανε διαλύματα. 5 λεπτά να ξεκουραστούν. Και συνεχίζανε όλο το βράδυ ήταν. Σε λιχό θα πει όλο το βράδυ. Ολονυχτία που λέμε. Έτσι λέγεται στα ελληνικά, ολονυχτία. Και αυτά μας, εγώ τουλάχιστον με έμεινε
Αυτό μου έχει μείνει αξέχαστο. Μ' αγαπούσε πολύ η Ρόζα, πήγαινα πολλές φορές εκεί που τραγουδούσε. Μικρός τώρα σας λέω. Θα ήμουν 10 χρονών, 12 δεν ήμουνα. Για το εκείνη την ηλικία μιλάμε. Μετά μεγάλωσα. Αλλάζει η ιστορία βέβαια και ο ανθρώπου όταν μεγαλώσει. Σε ποια γλώσσα τραγουδούσε? Ελληνικά και ισπανικά τραγουδούσε και τουρκικά. Γιατί ήταν. Αυτή ήταν το είδος της, ήταν σωστή Λαμανέ. Αλλά έχει πει πολλά τραγούδια, όπως το Δημητρούλα μου, αυτά που λέει η Αλεξίου σήμερα, τα έλεγε από εκεί τα πήρε. Από τη Ρόζα. Θυμόσαστε κάποιο τραγούδι που τραγούδαιε η Ρόζα Ασκενάζ με τον πατέρα σας? Αυτό που σας λέω. Αυτό το Δημητρούλα μου, κάτι τέτοιο σκοπό. Έλεγε, αυτό δεν το ξέρω, άμα το έλεγε, θα το έλεγα. Μπορώ να σου πω άλλα τραγούδια που ξέρω. Αυτό, τι να σου πω, αυτό δεν το ξέρω. Μπορείτε μήπως να μας πείτε. Θα κάνω παραφωνία. Εγώ μπορώ να σας πω εκείνα που λέγαμε εμείς εκείνη την εποχή. Αν μπορείτε. Και λέγαμε ψέματα, ψέματα, φταίω εγώ που σ' έμαθα να πέρπατα στη γειτονιά, να λες πως μ' αγαπάς. Και μετά λέγαμε, άντε Δημητρούλαμ, τρούλαμ, τρούλαμ, άντε Δημητρούλαμ, πάρε με και στην αγκαλιά σου, αγκαλιά σου, αγκαλιά σου, άνοιξε και βάλε με. Και μετά λέγαμε, το γελεκά που φορείς εγώ στο χώρα με ενώ με πίκρες και με βάσανα το έχω φοδράρις με ενώ κι άλλο μπαρμπα Γιάννη με τις τάμνες μπαρμπα Γιάννη με τις τάμνες, μπαρμπα, Γιάννη με τις τάμνες και με τα στάμνα και σου και με τα στάμνα και σου να χαρείς τα μάτια σου. Και τελειώναμε, περάσαμε όμορφα, 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 περάσαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά τέλος. Πιστεύω να σας άρεσε. Πάρα πολύ. Κρατάει η φωνή μου ακόμα, είναι του πατέρα μου φαίνεται. Κληρονομικό. Και η μητέρα σας τραγούδαγε. Και η μητέρα μου τραγούδησε, έπαιζε και μαντολίνο η μητέρα μου. Ωραίο, πολύ ωραίο μαντολίνο. Σας λέω, βγαίναμε έξω από το σπίτι, έξω από την πόρτα του σπιτιού, και ερχόταν και η γειτονιά. Μαζευόμασταν. Τη μία φορά εκεί, την άλλη φορά στο νούμερο 4. Γινόταν ένα είδος, ας πούμε, τι να σας πω, συναυλία. Γι' αυτό είμαστε αγαπημένοι, γι' αυτό μας αγαπούσε η γειτονιά. Και σας λέω, μας γλίτωσε η γειτονιά, δεν μας πρόδωσε, δεν μας μαρτύρησε. Και εμείς κυκλοφορούσαμε σχεδόν, πλέον εγώ τουλάχιστον, παρόλο που μας κυνηγάγανε, κυκλοφορούσα. Έπαιζα ποδόσφαιρο ανοιχτά με την ομάδα και πήγαινα μαζί. Γερμανοί ήταν απέναντι και δεν ήμασταν. Μπορούσαμε να είχαμε χαθεί, να μας είχαν πιάσει. Από την οικογένεια κάποιος άλλος έπαιζε κάποιο άλλο όργανο? Έπαιζε βιολί μόνο ο πρώτος, ο Τζον. Και αυτό το έμαθα από το Casa d'Italia, από τη σχολή την Ιταλική. Εσείς? Εγώ μόνο τραγουδούσα. Τραγουδούσα και τραγουδούσα ωραία και απήγγειλα και ποίηματα. Από τότε, από μικρός. Ήμουν πολύ ζωηρός, πολύ χαρούμενος, πολύ χαμογελαστός. Γι' αυτό με αγαπούσαν και όλοι. Τα κορίτσια δεν τρελώνονταν. Ας δεν ήμουν όμορφος, αλλά είχα τέτοιο και τέτοιον αέρα που με θέλαν πάντα για παρέα. Και πάντοτε ήμουν αρχηγός της παρέας. Πάντοτε με είχαν για ηγέτη της παρέας. Γιατί τους προστάτευα κιόλας. Τώρα θα διακόψουμε για να αλλάξουμε την κασέτα. Μας είπετε τα τραγούδια που λέγατε στο Σαμπάτ. Πηγαίνετε όμως και στη συναγωγή? Στη συναγωγή πάντοτε, όταν ήμουν μικρός, πήγαινα. Και μάλιστα εκείνη την εποχή δεν είναι όπως είναι η σημερινή συναγωγή, πολυτελείας. Ήταν συναγωγές παραδοσιακές, παλιές. Δύο συναγωγές. Μία συναγωγή ήταν κάτω των Ρωμανιωτών, όλοι Γιαννιώτες, και στο απάνω ήταν η Θεσσαλονική, όσοι καταγόντουσαν από τη Θεσσαλονίκη, οι Ισπανιόλοι. Μιλάγανε Ισπανικά. Αυτό ήταν. Και πηγαίναμε μετά όλο Παρασκευή, Σαββάτο. Δεν λείπαμε από τις γιορτές, δεν αφήναμε τίποτα. Είμαστε πολλοί γιατί εγώ μάλιστα όταν ήμουν μικρός και τα μεγάλα μου αδέρφια, είχαμε ιδρύσει μια ποδοσφαιρική ομάδα, εβραϊκή, και της δώσαμε ελληνικό όνομα. Νέα Ελλάς, το ονομάσαμε. Τώρα δεν τελευταία, να το συνδυάσω, να πάω γέφυρα από τότε σήμερα,
Έχουμε τη Μακαμπή, γυμναστικό σύλλογο Μακαμπή, που είναι διεθνή ομάδα η Μακαμπή. Έχουμε και εδώ τη Μακαμπή, στην οποία είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά δεν έχουμε παρά μόνο το πικ-πονγκ τώρα αυτή τη στιγμή. Πριν είχαμε και μπάσκετ και βόλεϊ, είχαμε και bridge, είχαμε και σκάκι. Τώρα δυστυχώς λόγω του ότι μεγαλώσαν τα στελέχη, φύγαν, παντρευθήκαν και έχει μείνει μόνο το πικ-πονγκ, στο οποίο ακολουθεί ο γιος μου. Παίζει πικ-πονγκ και είναι πρωταθλητής μάλιστα. Εγώ δεν είμαι στο συμβούλιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει, χρειάζονται οικονομικά, τα οποία ο πρόεδρος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και γι' αυτό έχει κάπως έτσι καλμάρει ο σύλλογος αυτός. Πού ήταν η συναγωγή αυτή, ποια ήταν η διεύθυνση? Η συναγωγή ήταν και είναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι απέναντι, υπάρχει και η άλλη, οδός Μελιδόνη 5 και απέναντι το 8. Δηλαδή η καινούργια συναγωγή με μάρμαρα και τα λοιπά, πάρα πολύ καλή, Μπέρτ Σαρόλομ λέγεται, είναι απέναντι, που έγινε τώρα τελευταία, πριν από τον πόλεμο βέβαια έγινε. Και οι άλλες είναι οι δύο που σας είπα, η μία Γιαννιώτικη και η άλλη Θεσσαλονικιώτικη. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε την καινούργια συναγωγή που πάνε όλοι, χωρίς διακρίσεις Γιαννιωτών, Ισπανιόλων κτλ. Αλλά η άλλη έχει παραμείνει για τους Γιαννιώτες στο απάνω πάτωμα. Εκεί που είναι κάτω είναι τα γραφεία της κοινότητας, έχουν γίνει πολύ ωραία βέβαια, έχουν ξοδευτεί πολλά λεφτά για να γίνουν όμορφα, με όλα τα μέσα, κομπιούτερ κτλ. Και επάνω έχει διαρρυθμιστεί έτσι όμορφα η συναγωγή που είναι μόνο για τους Γιαννιώτες. Θυμόσαστε ποιος ήταν ο Ραβίνος τότε? Ο Ραβίνος εκείνη την εποχή ήταν Μπαρτζιλάι λεγότανε, ο οποίος ήταν για όλοι, για όλους. Και για τους Γιαννιώτες ήταν ένας Χατζής ή Χατζόπουλος, ο οποίος πήγε στην Ελβετία, έγινε Ραβίνος και έχει πεθάνει από καιρό. Κατά τη διάρκεια, όλη τη διάρκεια έχουν έρθει κι άλλοι Ραβίνοι, ένας Καμπάι από το Μαρόκο, ο οποίος και αυτός νομίζω έχει πεθάνει. Αυτή τη στιγμή είναι δύο Ραβίνοι. Ο ένας Ραβίνος είναι ο Ραβίνος Γιακώβ Αράρ, από τη Λάρισα καταγωγή του, και άλλος δίπλα βοηθός του Ραβίνος, που είναι και αυτός παράλληλος, δεν είναι βοηθός μάλλον, το ίδιο, γιατί αυτός κάνει και μοέλ, κάνει και σοχέτ, δηλαδή σφάζει κασέρ κρέατα, κάνει περιτομές κτλ. Ενώ ο άλλος είναι ο διοικητικός Ραβίνος που διευθύνει τα πάντα. Ο άλλος λέγεται Μιζάν, ο δεύτερος, Ισάκ Μιζάν. Αυτοί, ο κύριος Αράρ και ο κύριος Μιζάν που είπατε, είναι για τώρα? Τώρα βέβαια. Παλιά ήταν Γκαμπάι και Μπαρτζιλάι. Εμένα με πάντρεψε ο Μπαρτζιλάι. Ξέρετε ποια ήταν η διαφορά των δύο συναγωγών? Καμία διαφορά. Το μόνο ότι είναι οι μεν Γιαννιώτες δεν μιλάνε εβραϊκά πολύ. Μιλάνε εβραϊκά βέβαια του Ισραήλ, της αραμαϊκής γλώσσας, της παλιάς. Και δεν μιλάνε ισπανικά. Μιλάνε ελληνικά μόνο. Ελληνικά και εβραϊκά βέβαια της συναγωγής. Και η απέναντι συναγωγή που έχει όλους, η πλειοψηφία είναι σχεδόν από Θεσσαλονίκη περισσότεροι είναι, μιλάνε ισπανικά. Οι ρυθμοί είναι οι ίδιοι στα τραγούδια? Οι ρυθμοί δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Στο Γιαννιώτικο, Γιαννιώτικο και το Θεσσαλονικό, Θεσσαλονικό. Όχι, ενώ μεταξύ τους υπάρχει διαφορά ή είναι ίδιο? Καμία διαφορά. Στις συναγωγές είναι το ίδιο. Στα σπίτια όμως κοινωνικά δεν είναι το ίδιο. Από τους Εβραίους που ήταν στην Αθήνα, ήταν πιο πολύ από τη Γιάννηνα, δηλαδή ήταν περισσότερο σε Φεραντίμ ή περισσότερο Ρωμανιώτ? Μάλλον σε Φεραντίμ ήταν περισσότερο. Γιαννιώτες ήταν μόνο από τα Γιάννηνα. Ενώ όλοι οι άλλοι, και να σας πω τις πόλεις. Μία πόλη είναι τα Γιάννηνα και η Χαλκίδα. Αλλά η Χαλκίδα υπάρχει όμως η κοινότητα. Λοιπόν, Γιάννηνα και Χαλκίδα είναι Ρωμανιώτες. Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν και άλλες κοινότητες, στις Σέρες, υπήρχε στη Δράμα, στην Καβάλα. Όλοι αυτοί είναι. Και στην Αθήνα. Ισπανόφωνοι. Στην Αθήνα είναι μεικτή, είπαμε. Οι Αθηναίοι δεν είναι κανένας. Όλοι οι παλαιοί Αθηναίοι. Κανένας δεν είναι Αθηναίος σκέτος. Όλοι προέρχονται από τις άλλες πόλεις. Όταν πρωτοέγινε η κοινότητα Αθηνών, ήταν οι πρώτοι που ήρθαν οι Ρωμανιώτες, Γιαννιώτες. Πώς ήταν η σχέση μεταξύ των δύο γκρουπ Εβραίων? Θαυμάσιες. Με διαφορά, μέσα στη συναγωγή και στην θρησκεία δεν υπήρχε διαφορά και όλα ήταν τα ίδια. Αγαπούσε ένας τον άλλον,
βοηθούσε ένας τον άλλον, γιατί υπήρχαν οι διάφορες επιτροπές που και ήδη και τώρα ακόμα υπάρχουν, που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να συντονίζουν την λειτουργία της κοινότητας, και την κοινότητας σημαίνει η θρησκευτική κοινότητας. Ξεχωρίζει η κοινότητα δικιά μας από τις κοινότητες άλλες της Ορθοδόξων, ξεχωρίζει στο μόνο θρήσκευμα. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε, και όταν κάνουμε εκλογές, κάνουμε δύο είδων εκλογές εμείς. Η μία κάνουμε όταν θέλουμε να βγάλουμε κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Ευρωπαϊκής. Για τώρα μιλάτε. Ναι. Όχι, εννοώ τότε, πριν από τα περίμενα, όταν ήσασταν μικρός. Τίποτα. Αισθανόσασταν... Όλα θαυμάσια ήταν. Κανένας δεν μιλούσε εναντίον του αλλού. Ο ένας αγαπούσε τον άλλον, ένας προστάτευε τον άλλον και μπορώ να σας πω ότι τον υποστήριζε και οικονομικά. Οι Ρωμανιώτες προσπαθούσαν να παντρευτεί μεταξύ τους ή οι Σεφαράδες μεταξύ τους. Όχι, δεν είχε διαφορά. Όχι. Έχουμε, απόδειξε ότι έχουμε γάμους, οι περισσότεροι γάμοι είναι μεικτοί Σεφαραντίμ και Ρωμανιώτων. Άμα ανοίξουμε να κάνουμε μία αυτή ταξινόμηση, να δούμε στην κοινότητα, να δεις αυτό υπάρχει. Στο σχολείο σας υπήρχαν πολλοί Εβραίοι. Σε ποιο σχολείο εννοείται? Στο πρώτο σχολείο που πήγατε, στο Κάζε Ιτάλια. Στο πρώτο σχολείο που πήγα, στο δημοτικό που πήγα, 5 οικογένειες το πολύ ήταν Εβραίοι. Οι υπόλοιποι ήταν όλοι. Γιατί είμαστε λίγοι στην Αθήνα τότε. Είμαστε πολύ λίγοι. Και πήγαινα, είπαμε, Ολσέσκι λεγότανε και Βεντήρης ο γενικός διευθυντής του σχολείου, ιδιωτικό. Εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο. Αυτό που σας είπα. Ολσέσκι ήταν η κυρία Ολσέσκι διευθύντρια. Και ο ιδρυτής του σχολείου, ο καθηγητής, δάσκαλος μεγάλος, Βεντήρη, κύριος Βεντήρης. Ήτανε θαυμάσιοι άνθρωποι. Μας είχαν εμάς οι παρθυμονένα, γιατί είμαστε και τα εξυπνότερα παιδιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως η ρίζα εμάς, τι εννοείτε? Να έπιανε. Εμάς, ναι, εννοείτε? Είμαστε εμάς Εβραίους, Ισραηλίτες, αυτό, οικογένειες. Και δεν είμαστε πολλά παιδιά, λόγω, αν ήμασταν 10 παιδιά Ισραηλίτες, ήταν πολύ. Και είχαμε, οι σχέσεις μας ήταν άνετες. Είμαστε αδέρφια και με τους άλλους, άλλων θρησκευμάτων. Πάντοτε, το θυμάμαι αυτό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πάντοτε, έτσι είμαστε. 10 παιδιά σε το σχολείο, εννοείται. Στο δημοτικό σχολείο μιλάω. Μετά πήγαμε στο γυμνάσιο. Εγώ πήγα στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο ήταν δημόσιο που πήγα. 10 παιδιά εννοείται στο σχολείο. 10 παιδιά ή στο σχολείο, το δημοτικό. Όλο το σχολείο. Μικρότερα και μεγαλύτερα. Οι καλύτεροι σας φίλοι ήταν Εβραίοι? Οι καλύτεροι φίλοι του όχι, ήταν οι Ορθόδοξοι, αφού ήμασταν 3-4 ήταν οι φίλοι μου. Όλοι οι άλλοι ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν είχαμε μουσουλμάνους εκεί, είχαμε μόνο Ορθόδοξους Χριστιανούς και Καθολικούς, τους οποίους είχαμε και αυτούς φίλους. Δεν υπήρχε διάκριση, καμία διάκριση. Δεν θυμόσαστε καμία διάκριση ποτέ? Καμία διάκριση, τίποτα. Θυμόσαστε κάποιο περιστατικό από το σχολείο? Από το σχολείο το δημοτικό? Ναι. Όχι, τίποτα. Όχι για διάκριση, κάτι που σας έχει μείνει πολύ στο μυαλό. Μου έχει μείνει η καθηγήτρια, η δασκάλα μάλλον ήταν καθηγήτρια, κυρία Πόπη τη λέγανε, η οποία μία φορά είχε έρθει σε σύγκρουση με τον κύριο Βεντήρη και φωνάζανε και τσακωνόντουσανε όποιον των παιδιών. Και εγώ, μπόμπυρα λέω πάλι, πάω και της λέω της κυρία Πόπη. Πόσο χρονών? Θα ήμουν τότε 10 χρονών εκεί περίπου. Περίπου 10-11. Λέω, κύριε Πω, τσακώνεσαι με τον άνθρωπο αυτό που είναι εξαιρετικό, θαυμάσιο, τον αγαπάμε. Φεύγει από εδώ, εσύ μου λέει, φεύγει, έτσι μου είπε. Να φύγω, αλλά δεν θέλουμε να ακούμε μυστικά πράγματα. Δηλαδή από τότε είχα την τάση του συμβιβασμού και τη αγάπη, α πούμε. Α, δεν είναι με τη ζωή, είναι ικανότερη αυτή. Δάσκαλο δασκάλα και δάσκαλο αυτό. Τι δουλειά είχα εγώ να πάνε σου πω. Αλλά μέσα μου κάτι μου έλεγε να πάω να ανακατευτώ. Πήρατε δίπλωμα από αυτό το σχολείο? Βέβαια, δημοτικό. Έβαλε το δημοτικό και από το δίπλωμα αυτό, εμείς επίσης ήταν ιδιωτικό το σχολείο, δώσαμε εξετάσεις στο γυμνάσιο. Και όλα τα παιδιά του ιδιωτικού περνάγαμε άνετα, με άριστα, στο γυμνάσιο, με διαγωνισμό που δίναμε. Αυτός ο διαγωνισμός, σε ποια γλώσσα ήταν? Για να περάσουμε από το. Αν ήταν δημοτικό, θα περνάγαμε χωρίς διαγωνισμό. Εφόσον ήταν ιδιωτικό όμως, δίναμε διαγωνισμό για να πάμε στο δημόσιο. Εξετάσεις δηλαδή. Εξετάσεις σε ποια γλώσσα? Ελληνικά, δεν υπήρχε εβραϊκά. Ελληνικά που κάνατε? Εκεί, ελληνικά. Εβραϊκά. Πού μαθαίνατε ελληνικά? Ελληνικά μαθαίναμε στο σχολείο το δημοτικό, είπαμε.
Ξέραμε ελληνικά άνετα. Από όταν γεννηθήκαμε ελληνικά μιλάγαμε. Στο σχολείο δεν κάνατε μόνο ιταλικά? Μόνο στο ιταλικά πήγαμε λίγο, δεν πήγα πολύ. Αν πήγε ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Δεν κράτησα πολύ. Σε ποιο σχολείο ήσασταν μετά? Κάζα την Ιταλία πήγε, μετά από το Κάζα την Ιταλία που μεγάλωσε πήγα στο δημοτικό. Το ιδιωτικό που σα λέω. Πώς πρώτα πήγα στο Κάζα την Ιταλία, μικρό, νήπιο, σαν ένα νήπιο. Και μόνο να σα πω και ένα ανέκδοτο εκεί του, το οποίο θα σα αρέσει. Και όποιο θα το ακούσει θα του αρέσει. Οι καθολικοί γιορτάζαν τα Χριστούγεννα. Κάθε Χριστούγεννα κάναν γιορτές στο σχολείο, γιορτές. Και επειδή εγώ ήμουν ξανθός, γαλανομάτης και έμοιαζα του Χριστού, όπως λέγανε αυτοί, σαν μωρό δηλαδή, θέλω να με βάλω μέσα σε μια κούνια να κάνω τον Χριστό, τη Φάτινη δηλαδή κτλ. Και εγώ δεν ήθελα να με βάλουν γυμνό όμως. Εγώ λέω αστείευε, έρχεται η αδερφή μου και με μάλωσε για να δεχτώ. Και επειδή με μάλωσε η αδερφή μου, δεν με βάλανε μέσα, πήραν την αδερφή μου και τη βάλανε αυτιά γαϊδάρου. Γιατί, για να την τιμωρήσουν, γιατί με μάλωσε, γιατί ήμουν μικρό. Και γύριζε την ώρα που τρώγαμε με τα αυτιά γαϊδάρου. Θέλω να σου πω δηλαδή τι υπήρχε τότε. Υπήρχε αγνώτης. Μεγάλη αγνώτης. Και το σχολείο που πήγατε πώς λεγόταν? Κάζα την Ιταλία. Το ιταλικό. Μετά λεγόταν Ολσέσκι και Βεντήρη. Α, το σχολείο λεγόταν Ολσέσκι και Βεντήρη. Το ιδιωτικό. Που έβγαλα το δημοτικό μέχρι την έκτη. Έκτη δημοτικού. Μετά έδωσα διαγωνισμό εξετάσεις στο δημόσιο γυμνάσιο και πήγα πρώτη γυμνασίου. Τα γυμνάσια τότε στην εποχή δική μου ήταν 8 τάξια. Δεν είναι όπως σήμερα, ή πριν ήταν το σχολαρχείο κτλ. Τότε ήταν 8 τάξια. Έβγαλα όλο το γυμνάσιο. Ποιο σχολείο ήταν αυτό? Το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών. Έτσι λεγόταν, δεύτερο γυμνάσιο. Ποια περιοχή? Οδός Χέιδεν και Αχρανών. Έμενε και στην πλατεία Βικτωρίας. Σε ποια περιοχή? Πλατεία Βικτωρίας, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Περιοχή. Γιατί αλλάξατε σχολείο? Δεν άλλαξε σχολείο. Μέχρι τέρμα πήγα εκεί. Με διαφορά ότι έγινε η κατοχή και ήμουνα στην 8η τότε. Και από, εκεί, από το δημοτικό στο. Από το δημοτικό άλλαξε και πήγα αυτό, λόγω οικονομικών δυσχεριών τότε. Γιατί σε ιδιωτικό ήθελε λεφτά πολλά. Στο ιδιωτικό που πήγαινε το δημοτικό πληρώναμε. Βέβαια πληρώναμε επειδή ήμασταν 3 παιδιά, 4 παιδιά, πληρώναμε λιγότερο. Αλλά όταν θα πήγε ένα γυμνάσιο πάλι ιδιωτικό, ήθελα πολλά λεφτά. Όπως είναι τα κολέγια σήμερα, που θέλει περιουσίες ολόκληρες, έτσι ήταν και τότε. Αλλά την 8η γυμνασίου την έβγαλα, δεν την έβγαλα, την έβγαλα μετά. Πήγα σε νυχτερινό γυμνάσιο και την έβγαλα. Διότι έγινε η κατοχή, αναγκαστήκαμε να εξαφανιστούμε. Ήμασταν στην νεολαία τότε στη Μεταξά, υπήρχε νεολαία. Εκτός από τα μαθήματά σας, ναι, είχατε και άλλες δραστηριότητες στο σχολείο? Εκτός από τα μαθήματα όταν πήγα στο γυμνάσιο. Ναι. Ή γυμνάσιο ή και δημοτικό. Όχι, δεν είχα καμιά άλλη. Είχα το ψυχαγωγία, είχα το ποδόσφαιρο. Αυτά. Αθλητισμό. Ναι. Αυτό. Στον αθλητισμό ήμουν πάντοτε πρώτος. Έτρεχα, ήμουν πολύ γρήγορος. Και πού τρέχατε? Πήγαινα στο Γυμναστικό Σύλλογο Πανελληνίου. Και σήμερα ο Πανελλήνιος είναι μεγάλος σύλλογος. Είναι αυτοί που ανακατεύονται σήμερα για να γίνεται παγκόσμια η Ελλάδα. Είναι ένας. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Αντένα, Κυριακού, είναι πρόεδρος Πανελληνίου τώρα. Εκεί. Εκεί λοιπόν μεγάλωσα και μάλιστα και στην πυγμαχία ένα διάστημα είχα ανακατευθεί, αλλά δεν μ' άρεσε. Το θεωρούσα σκληρό το αγώνισμα και το έριξα στο ποδόσφαιρο και στο πινκ-πονγκ. Άρα εσείς παίζετε πινκ-πονγκ, πινκ-πονγκ και ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο και yeah, τρέχατε. Για yeah, το κλασικό αθλητισμό τρέξιμο ταχύτητος, 100 μέτρων. 60 και 100 αυτά είναι που τρέχαμε. Τρέχατε τακτικά? Ναι, κανονικά, με προπονήσεις όλα, τα πάντα. Γιατί το γυμνάσιο που πήγαινα, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, κάναμε γυμναστική στο Πανελλήνιο. Εκεί που κάναμε. Γι' αυτό εκεί γνωρίστηκα. Με τους ιδέα καθηγητή μας ήταν και καθηγητέ του Πανελλήνιου. Και έτσι, επευκαιρία, γίνηκαμε κι εμείς ταλέντα εκεί μέσα. Θέλαμε, δεν θέλαμε. Έχετε και όπως ξεχωρίζαμε, ορισμένοι ξεχωρίζαμε βέβαια. Έχετε πάρει ποτέ μετάλλιο? Μετάλλιο δεν πήρα ποτέ, γιατί δεν ασχολήθηκα συνέχεια στον αθλητισμό. Έχω πάρει όμως μετάλλιο στα 62 μου χρόνια στο πικ-πονγκ, που έπαιξε και ήρθα δεύτερος. Πανελλήνιο, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή. Παίξαμε οι βετεράνοι, οι παλαιοί, και εγώ ήρθα δεύτερος. Και έχω το μετάλλιο, το έχω εδώ. Στο ποδόσφαιρο, σε ποια ομάδα είσαι? Στο ποδόσφαιρο αρχίνησα από την γειτονιά μου, με ένα σύλλογο που λεγόταν
Ήταν δύο σύλλογοι, συγχωνευτήκα σε ένα, Άγιος Παύλος και Σταθμό Λαρίζης, και ονομάστηκε Λαρισαϊκός Αγίου Παύλου. Αυτή ήταν η ομάδα που έπαιξα στην αρχή. Ταυτόχρονα όμως έπαιζα και στο γυμνάσιο. Σαν σχολική, ας πούμε, σχολικό αθλητισμό. Και ποδόσφαιρο και αθλητισμό. Σχολικό και εξωσχολικό λοιπόν. Την ίδια εποχή έπαιζα και στο σχολείο, γυμνάσιο, και στη γειτονιά μου εξωσχολικά. Και εκεί ανέβηκα πάρα πολύ, έμαθα καλά, ήμουν καλός. Μου άρεσε στις προπονήσεις, ήμουν πρώτος, δεν άφηνα προπόνηση για προπόνηση, στα μαθήματα ήμουν πάρα πολύ καλός. Μάλιστα, να σου πω ένα παράδειγμα, οι καθηγητές όταν διδάσκανε, έλεγε ο καθηγητής των ελληνικών Φερπίν. Αυτό που έλεγε, το έλεγε. Ή ο καθηγητής της γεωγραφίας, της ιστορίας. Έλεγε αυτό που έλεγε ένα στους μαθητάς. Να σηκωθεί ο Γαβριλίδης, γιατί Γαβριλίδη με έλεγαν τότε, να σηκωθεί να πει τι είπαμε. Και εγώ τα έλεγα καλύτερα από αυτόν. Τόσο τα συνελάβανε και τα έλεγα με αλάτι, πιπέρι μέσα, τα έκανα όμορφα. Και οι μαθητές δεν χρειάζονται να διαβάζουν, εγώ ήταν διαβασμένοι. Τα ξέραν την προηγούμενη. Τόσο πολύ είχα ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Το ίδιο και στον αθλητισμό. Πάντοτε ήμουν πρώτος. Γιατί? Γιατί πίστευα. Δεν έκανα αγκαρία τον αθλητισμό, τον έκανα γιατί πίστευα. Μετά από το σύλλογο αυτό το Λαρισαϊκό, Αγίου Παύλου, επίσημα ανέβηκα πολύ ψηλά, πήγα σε πρώτη εθνική κατηγορία, μια ομάδα Αθηναϊκός, που είναι και σήμερα αυτή η ομάδα Αθηναϊκός. Και εκτός ποια από ομάδα? Αθηναϊκός, έτσι λέγεται, Αθηναϊκός, των Αθηνών. Όχι Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός. Εκεί δεν έπαιξα πολύ, έπαιξα κανένα δύο παιχνίδια. Γιατί δεν μ' άρεσε ο προπονητής, ήταν λιγάκι ξένος, δεν τον καταλάβαινα. Και έφυγα και πήγα σε μια άλλη ομάδα της περιοχής εκείνης, Νεαπόλεως, που είναι στα Εξάρχεια, στο κέντρο ήταν, λεγόταν η περιοχή Νεαπόλεως. Εκεί ήμουν υπαρθμόν ένα. Έγινα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μάλιστα τώρα, τελευταία, όχι τώρα, έχουν πολλά χρόνια που κάνουμε συναισθιάσεις και συγκεντρωνόμαστε όλοι ποδοσφαιριστές, τρώμε, πίνουμε και θυμόμαστε τα παλιά μας. Από αυτήν την ομάδα. Ναι. Μετά πήγα στη Ρόδο. Αθλητικά μιλάμε τώρα. Πριν πάμε στη Ρόδο, να μείνουμε λίγο στο πριν από το πόλεμο, όταν ήσασταν παιδί. Οι γονείς σας τι σας λέγανε που κάνετε τόσο πολύ σπορ? Τους άρεσε, τρέλανε. Η μητέρα μου ιδιαίτερα. Ο πατέρας μου δεν είχε, δεν του άρεσε. Όχι, δεν του άρεσε, δεν καταλάβαινε από αυτά τα πράγματα, ήταν στο εμπόριο. Εμπόριο, δεν καταλάβαινε. Μπορεί να το άρεσε, αλλά δεν το δείχνει. Αλλά η μητέρα μου όμως μας έσπρωχνε να πηγαίνουμε στον αθλητισμό. Μας έσπρωχνε να πηγαίνουμε σε παρέες, σε κέφι, σε διασκέδαση. Ήταν, θα σας πω, γι' αυτό την αγαπούσαμε κιόλας. Τη μητέρα μου εγώ ιδιαίτερα την αγαπούσα πάρα πολύ. Γιατί ο τρόπος που έδειχνε και φερνόταν όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα αδέρφια μου, μας βοήθησε να μορφωθούμε και να πάρουμε μόρφωση, όχι ψεύτικη, αλλά αληθινή μόρφωση. Και την πιστεύαμε, τι θέλαμε. Τα άλλα σας αδέρφια? Όλα τα αδέρφια μου, το ένα καλύτερα από τα άλλα. Το ένα καλύτερα από τα άλλα. Ασχολιόντουσαν. Ο Μενένας ήταν στο εμπόριο, εμπορογραφείο είχε, το Αγίου Μάρκου 23 είχε ένα εμπορογραφείο. Όχι τώρα μιλάτε πάλι. Όχι τώρα δεν έχει, τώρα είναι συνταξιούχος. Τότε. Δηλαδή τότε τι έλεγε. Και πριν, κατοχή, και πριν από την κατοχή. Και πριν από την κατοχή. Ναι, το είχε. Κάνανε για αυτή σπορ. Όλοι ήταν ποδοσφαιριστές, γιατί είπα κάναμε την εβραϊκή ομάδα αυτή την Ελλάδα. Ένα σειρά και ήταν όλοι παίζανε μπάλα. Μετά σκορπίσαν, δεν παίζανε κανένα. Δεν ανεβήκανε πλέον σε άλλες ομάδες να πάνε. Γιατί ήταν μεγαλύτεροι από μένα, ασχοληθήκανε με το τι θα κάνουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Γιατί παντρευτήκαν μετά. Πόσο χρόνο ήσασταν όταν κάνετε το ΕΛΑΣ? Θα ήμουν 16 χρόνων. Πριν από το πόλεμο. 24, όχι δύο λεπτά. 24 γεννήθηκα. Το 40 ήμουν 16. Από 16 και έπειτα. Στο 40 κάνατε το 40 ήμουν 16 χρονών. Το νέο ΕΛΑΣ που ήταν εβραϊκό κόμμα, εβραϊκό ποδοσφαιρική. Α, η ποδοσφαιρική ομάδα λέτε. Α, αυτή έγινε το 36. Βέβαια. 36 ήταν ο Μεταξάς πρωθυπουργός που ήταν δικτατορία τότε, ας πούμε, να τη χαρακτηρίσουμε. Για την εποχή όλα τα καθεστώτα, όλη η Ευρώπη, τέτοια καθεστώτα είχε. Δεν ήταν μόνο η Ελλάδα. Όλοι ήταν έτσι. Δεν γινόταν διαφορετικά. Γιατί ακόμα ο κόσμος ήταν αμόρφωτος, ήθελε, ανεργία υπήρχε, ξέρω εδώ, υπήρχε ο φόβος του κομμουνισμού της τότε εποχής. Δημιούργησαν δικτατορίες για να προφυλαχτούν, όπως λέγανε, έναντι του κομμουνισμού. Έτσι ήταν η εποχή τότε. Μετά σιγά σιγά αναπτυχθήκαν.
Και ο κομμουνισμός ανεπτύχθηκε, ολόκληρη η Σοβιετική Ένωση έκανε ολόκληρο κράτος. Χάρτινο βέβαια κράτος, γιατί και σε μια βραδιά διαλύθηκε. Αλλά αυτά δεν είναι να τα λέω εγώ. Αυτά να τα λένε ιστορικοί. Εγώ λέω ότι έζησα. Εσείς δηλαδή παίζατε ποδόσφαιρο και στο σχολείο. Εξωσχολικά και σχολικά. Και στο Εβραϊκό Σύλλογο. Ναι. Και στο. Στη γειτονιά. Και στη γειτονιά. Βέβαια. Υπήρχαν διάφοροι εβραϊκοί σύλλογοι ή ήταν ο μοναδικός? Υπήρχαν γυναικείες οργανώσεις. Υπήρχε τότε, πριν από τον πόλεμο, υπήρχε η Ένωση. Ένωση Ισραηλιτών Αθηνών. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε. Την κοινότητα ήταν μόνες, ανεξάρτητες. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως έγινε μετά από τον πόλεμο, τιμή Σένεκεν της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, και ΟΠΑΙΕ. ΟΠΑΙΕ θα πει Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος. Όλες οι περιουσίες των χαμένων ανθρώπων δεν γυρίσανε, τις πήρε ο οργανισμός και τις διέθεσε για να περιθάλψει και να αποκαταστήσει τους εναπομείναντες Ισραηλίτες. Άρα οι Εβραίοι πριν από το πόλεμο στην Αθήνα δεν ήταν οργανωμένοι. Οργανωμένοι σαν κοινότητες. Θρησκευτικά μόνο. Όχι σαν συλλόγους. Ο καθένας είχε το σπίτι του. Όχι, τίποτα. Ο καθένας είχε οικογενειακά, τίποτα άλλο. Η μητέρα σας πήγαινε σε κάποιο σύλλογο γυναικείο? Σε κανέναν, τίποτα. Μόνο εκεί στη. Πήγαινε στο σύλλογο της Βίζο, Αβίβ και Βίζο. Βέβαια. Υπήρχε, Βίζο, Αβίβ υπήρχε. Από τότε υπήρχε. Αλλά ήταν όχι ανεπτυγμένη. Αν ήταν 10-15. Και εμείς τις ονομάζαμε σύλλογος κυριών. Δεν βάζαμε το όνομα Βίζο και Αβίβ, το ονομάζαμε σύλλογο γιατί ήταν κοινοτική υπόθεση. Και τώρα ακόμα παραμένει έτσι. Υπάρχει βέβαια Βίζο και Αβίβ ελεύθερα, αλλά στο έξω, σαν σύλλογος, λέμε σύλλογος κυριών, για να καλύπτονται οικονομικά από την κοινότητα. Δεν φοβόσασταν να λέτε Βίζο, εννοείται. Πριν την κατοχή, ναι. Όχι, φοβόμαι, δεν υπήρχε το όνομα αυτό. Μετά το 40, αρχίνησε, πήρε πλέον την ονομασία Βίζο, Αβίβ. Βίζο είναι οι μεγαλύτερες, Αβίβ είναι οι νεότερες. Όσο πηγαίνατε σχολείο, είχατε πολιτικές προτιμήσεις? Όταν λέμε σχολείο, πότε? Στο γυμνάσιο. Ουδέποτε ανήκα σε κόμμα, ουδέποτε. Βέβαια πήγα στην αντίσταση, αλλά πήγα κομμάτιστος ανεξάρτητος για να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Πίστευα ότι μόνο ενωμένοι Έλληνες, χωρίς κομματική απόχρωση, μπορούσαν να βοηθήσουν. Μόλις δημιουργήθηκε η διάσπαση σε αυτή η κομματική, η Ελλάδα πάει κατά διάολο. Όπως και σήμερα το ίδιο είναι. Και σήμερα εξακολουθεί η διάσπαση. Ο καθένας κάνει τα κόμματα, κάθε κόμμα έχει τρεις παρατάξεις. Μέσα στο ίδιο κόμμα έχει τρεις παρατάξεις, άντε να βρεις άκρη. Δεν βρίσκει άκρη. Αυτό πιστεύω εγώ δηλαδή. Τώρα άλλοι πιστεύουν άλλα. Στο γυμνάσιο ανήκατε κάποιο σε κάποιο σύλλογο πολιτικό, σε κάποιο κίνημα? Στο γυμνάσιο ανήκα στο ΕΑΜ ΝΗ. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νεολαίας. Έτσι λεγόταν. Μετά αυτό το ΕΑΜ ΝΗ έγινε ΕΠΟΝ. Πριν από αυτό? Πριν αιών. Εθνική Οργάνωση Νέων του Μεταξά. Πρώτα ήταν το Εθνικό Εθνική Οργάνωση Νέων του Μεταξά. Που για μένα είναι να ακόμα αντικειμενικός. Αυτό που έκανε ο Μεταξάς εκείνη την εποχή άξισε που το έκανε, έπρεπε να το κάνει. Αλλά. Τι είχε κάνει? Έκανε την νεολαία. Ένωσε την νεολαία, διέλυσε τα πάντα να μην πίνετε ούτε καφενεία, ούτε καφετέρες, τίποτα. Είχε κάνει λέσχες. Κάθε γειτονιά είχε και μια λέσχη. Θέλει να πάει ο νέος και η νέα. Λέσχη για τι πράγμα? Λέσχη για την νεολαία. Νεολαίας. Όταν λέμε νεολαία, μέχρι 18 χρονών. Μετά 18 πήγαιναν αλλού. Λοιπόν, και ήταν για μένα, ναι, εκείνη την εποχή ήταν ωραία. Αλλά όλα πάντα έχουν, η αρχή είναι καλή, μετά χαλάνε. Γιατί χαλάνε? Γιατί τα εκμεταλλεύονται ορισμένοι και αντί να ενώσουν, διαλούσαν. Δηλαδή, πέναν την νεολαία. Την εκμεταλλευόντουσαν, μετά κάνανε τα. Και δίνανε δικαιώματα. Έβλεπε έναν απλό λοχίτη, το λέγαμε, τη νεολαία και ήθελε να το χαιρετάει ο αξιωματικό συνταγματάρχη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι χάλασε η νεολαία. Δηλαδή, το πήραν ψηλά τον αμανέ, που λέμε. Γι' αυτό και χάλασε. Μετά έγινε ο Αλβανικός πόλεμος, μετά η γερμανική κατοχή, αλλάξαν όλα. Όταν ήσασταν στο ΕΟΝ, τι κάνατε στην νεολαία του Μεταξά? Στην νεολαία του Μεταξά είμαστε οργανωμένοι υποχρεωτικά από τα σχολεία. Είμαστε γυμνάσια. Όλοι οι καθηγητές μας ακόμα
τους διορίσανε η κυβέρνηση τότε σου μεταξά, τους διορίσανε σαν στελέχη της νεολαίας, τους καθηγητάς μας. Οπότε όπως είμαστε στο σχολείο και είχαμε τον δάσκαλο, τον καθηγητή Φερρυππίν και ήμασταν προσοχή, έτσι ήμασταν και έξω σαν νεολαίοι. Πλην όμως είχαμε και προνόμια. Ποια προνόμια? Μας είχαν δωρεάν κινηματογράφους. Μας είχαν δωρεάν εκδρομές. Μας είχαν λέσχες. Κάθε γειτονιά είχε και τη λέσχη της. Στην οποία πηγαίναμε, διασκεδάζαμε με τις κοπέλες που ήταν και αυτές φαλαγκίτριες. Φαλαγκίτριες τι εννοείται? Με στολές. Φοράγανε στολές. Ειδικές στολές φοράγαμε. Σαν στρατιώτες, αλλά μπλε. Άλλο χρώμα. Και περνάγαμε ωραία, δεν περνάγαμε άσχημα. Αλλά είπα τι έγινε. Μερικοί μαθαίνατε, από αυτούς κάνουν ζημιά. Μαθαίνετε και να γίνετε και σαν στρατιώτες? Η προετοιμασία, όπως ήταν οι πρόσκοποι, τότε είχε διαλύσει και τους προσκόπους. Ο Μεταξάς τότε είχε διαλύσει όλες τις οργανώσεις και τους αθλητικούς συλλόγους, τα συμβούλια, τα πάντα είχε διαλύσει. Πότε και, αυτό? Και ήταν μόνο η νεολαία, η ΕΟΝ του Μεταξά, με τους βαθμοφόρους. Το λογαγό, το λοχίτι το λέγαμε, το φαλαγκάρχη. Εγώ έφτασα μικρό στους καπανές, ήμουν σκαπανές τότε, βαθμό φαλαγκάρου του καπανέω. Επειδή είχα ταλέντο που να έπαιρνα, έκανα και το κομμάτι μου δηλαδή. Έκανα και το κομμάτι μου. Φαλαγκάρχη έλεγα. Φαλαγκάρχη τι σημαίνει? Βαθμό, σαν το λογαγό, σαν συνταγματάρχη. Αλλά τη νεολαία μου. Και προσπαθούσα να κάνω τον έξυπνο. Και έκανα τον έξυπνο. Αυτά χαλάσανε. Έγινε μετά το αλβανικό έπος, έγινε η αντίσταση με τους Γερμανούς και τα λοιπά και όλοι αυτοί, οι νεολαίοι, οι μικροί, γίνηκανε ΕΠΟΝ. ΕΠΟΝ θα πει ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων. Αυτό θα πει. Στο ΕΟΝ, εκεί αισθανθήκατε ότι ήσασταν Εβραίος και διαφορετικός? Στην αρχή, ο Μεταξά δεν επέτρεπε Εβραίους. Μόνο στην αρχή να επέτρεπε. Το γιατί το επέτρεπε δεν το ξέρω. Αλλά όταν έπεσε στον αλβανικό πόλεμο ο Μορδοχέος Φρυζής, από τη Χαλκίδα καταγωγή, συνταγματάρχης και ένας Δαβάκης, αλλά επέτρεψε όλους τους Εβραίους να είναι μέλη της νεολαίας. Θα μπορούσατε να πείτε ότι υπάρχει κάποια σύγκριση μεταξύ τη νεολαία του Μεταξά με την νεολαία του Χίτλερ? Το Χίτλερ ίδια είναι. Ίδια ήτανε. Είναι η αρχή, η αρχή. Από εκεί πήραν παράδειγμα. Όλες οι νεολαίες, οι τέτοιου τύπου, που ήταν ρομπότ, σαν ρομπότ ήταν. Ο νεολαίος τότε ήταν σαν ρομπότ. Ό,τι έλεγε ο αρχηγός, τρώγαν ξύλο. Δεν είχε αστεία. Οι μεγαλύτεροι βαθμοφόροι κάνανε πολλά όργια. Αυτό τα ζήσα και θα σα λέω με πεποίθηση. Πολλά όργια, τι εννοείται? Χτυπάγανε, κάνανε. Δεν ήταν ελεύθερος. Αυτό που ήταν νεολαίος μέσα στη νεολαία, εάν ξέφευγε το καταστατικό, του έλεγε θα πας εκεί και δεν πήγαινε, τον έβαλε στο πειθαρχείο, όπως στο στρατό. Για πειθαρχία. Αυτό από πόσο χρόνο να έχετε? Τότε ήμουν από 12, από 10, πριν από τον πόλεμο ήμουν 16, από 15, 14, 15 μέχρι 16. Μετά έγινε, είπαμε. Δύο χρόνια ήσασταν δηλαδή. 2-3 χρόνια περίπου. Μα διαλύσανε μετά, είπαμε. Οι γονείς σας πώς αισθανόντουσαν γι' αυτό που ήσασταν? Τι να κάνουν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μα σιδερώναν και τα παντελόγια, μα σιδερώναν τα πουκάμισα, να είμαστε και όμορφοι. Μια φορά μάλιστα έγινε μια ημέρα, ήταν 4η Αυγούστου λεγόμενη, η ημέρα η μεγάλη της νεολαίας, κάναμε μια παρέλαση και γίνηκαμε μουσκεμα. Με τη βροχή κάναμε παρέλαση. Πήγαμε σε σπίτια, όλοι πάθαμε πνευμονίες και κρυώσαμε. Η πειθαρχία, λόγω πειθαρχίας. Δεν κοτούσαμε να φύγουμε. Μπορεί να μας δίνανε στήρια δωρεάν, μπορεί να είχαμε φαγητό μέσα ό,τι θέλαμε δωρεάν, μπορεί να είχαμε εκδρομές δωρεάν, αλλά η ελευθερία του ατόμου δεν υπήρχε. Αυτό ήταν η διαφορά. Τώρα θα διακόψουμε να αλλάξουμε. Να διακόψουμε. Λέγατε ότι ανήκατε στην νεολαία του Μεταξά και ότι έπρεπε να ανήκατε. Για εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο η νεολαία του Μεταξά φασιστική, αλλά όλη η Ευρώπη είχε φασιστικά καθεστώτα. Λίγα ήταν εκείνα τα οποία ήταν δημοκρατικά. Ένα από αυτά ήταν και της Γαλλίας. Το πρώτο δημοκρατικό καθεστώς ήταν της Γαλλίας. Μετά ήταν της Αγγλίας. Αλλά και αυτά ακόμα δεν μπορούσαν να πάνε κόντρα στα φασιστικά καθεστώτα τα άλλα. Και όταν λέω άλλα, πια. Ήταν η Γερμανία πρώτα που δημιούργησε μια κατάσταση τότε από τότε.
από η Κάιζερ και μετέπειτα, φασισμός υπήρχε. Ιταλία, Μουσολίνη, Ισπανία, Φράγκο. Όλα αυτά ήταν καθεστώτα τέτοια. Οπότε η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και λόγω του φόβου του κομμουνισμού δημιουργήθηκε και αυτό το καθεστώς ο δικτακτορικό. Χωρίς να θέλουμε ούτε να επενέσουμε, αλλά ούτε και να κατηγορήσουμε. Άρα ήταν εσείς... υποχρεωτικό να γίνει, έτσι ήταν υποχρεωτικό. Δεν γινόταν αλλιώς. Σας λέω ένα πράγμα, σας δίνω παράδειγμα ότι οι καθηγητές μας όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ό,τι και φρονήματα να είχαν, όπου και να νίκανε, ήταν υποχρεωμένοι να γίνουν μέλη της Εθνικής Οργάνωσης Νέων του Μεταξά. Άρα εκείνη την εποχή δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Και ποδόσφαιρο έκανε. Κάναμε αθλητικές συναντήσεις κατά υποτομής. Και εκεί οργανωμένα ήταν. Στο ΑΕΟΝ. Το ΑΕΟΝ. Είχε καταργήσει όλα τα σωματεία. Δεν υπήρχαν σωματεία. Ούτε καταστατικά, ούτε τα είχε διαλύσει όλα. Δεν επιτρεπόταν παρά μόνο νεολαία. Ο Σύλλογος των Εβραίων. Διέλυσε. Το πρώτο που διέλυσε ήταν αυτό. Νέα Ελλάς, λέει. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Νέα Ελλάς, πού είναι αυτό. Πού είσαστε Εβραίοι. Ο Μεταξάς. Τότε. Αν δεν γινόταν ο αλβανικός πόλεμος, δυστυχώς δεν ξέρω τι μπορούσε να γίνει. Τότε σας αρχίνησε και επενέβη η Αγγλία, πέθανε ο Μεταξάς, ενέλαβε κάποιος άλλος. Αυτό είναι μετά. Ναι. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στην εποχή εκείνη. Ναι. Πώς ήταν η ημέρα σας, πηγαίνατε σχολείο και μετά... Πηγαίναμε σχολείο, πηγαίναμε στο Πανελλήνιο 2-3 φορές την εβδομάδα, κάναμε προπόνηση, γυμναστική με το... Με το ΑΕΟΝ. Όχι ΑΕΟΝ, το γυμνάσιο. Όταν ανήκατε πλέον στο νεολαίο του... Δεν κάναμε γυμναστική. Τίποτα, πηγαίναμε και διασκεδάζαμε. Πηγαίναμε στον υποτομέα, στη Λέσχη ας πούμε εκείνης εποχής, βάζαμε πικά... Μετά το σχολείο ακριβώς. Παρέες, γειτονιά. Δηλαδή τελειώνετε το σχολείο, γυρνάγατε ναι, σπίτι ναι, ναι, και μετά... Τρώγαμε και πηγαίναμε και απευθείας. Δεν υπήρχε να πάμε πουθενά αλλού. Τρώγατε σπίτι σας. Ναι, σπίτι μας βέβαια. Αν θέλαμε να φάμε στην νεολαία, είχε φαΐ και εκεί. Αλλά τι φαΐ, βέβαια, έκανα σάντουιτς, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όπως είναι σήμερα τα που βλέπεις πίτσες, όπως βλέπεις. Αλλά δεν υπήρχαν πίτσες τότε. Α, φαϊτάκι της εποχής. Πληρώνατε για το φαϊτό σας. Τίποτα, τσάμπα. Δωρεάν. Και κινηματογράφο να πάμε δωρεάν, μας έκανε εισιτήρια. Και διαλέγαμε και θέλουμε να πάμε. Αυτά είναι. Γεγονός. Αυτά είναι γεγονότα που σας λέω. Παρελάσεις. Κάναμε προπονήσεις παρελάσεων. Ήταν μια γιορτή 4η Αυγούστου λεγόμενη. Τότε σε αυτή ήταν η γιορτή. 25 Μαρτίου υπήρχε από τότε. Γινόταν 25 Μαρτίου η γιορτή. Δεν την είχαν καταργήσει. Γιατί πιστεύανε και αυτοί στον αγώνα. Ήταν ελληνικός αγώνας παλαιός. Αλλά εκείνο που γιορτάζονταν περισσότερο, που γέμιζε το στάδιο, το Καλλιμάρμαρο, τότε ήταν ακριβώς η εποχή της 4ης Αυγούστου, η ημερομηνία 4η Αυγούστου. Και φωνάζανε μάλιστα. Τι ήταν 4η Αυγούστου, ήταν η ίδρυση του Μεταξά που είχε κυνηγήσει τον κομμουνισμό και ανέλαβε την κυβέρνηση αυτός, τη διακυβέρνηση της χώρας. Και όταν μπαίναμε μέσα, στο στάδιο γέμιζε, υποχρεωτικός γέμιζε βέβαια, είχε τραγούδια, είχε μπάντες, είχε τα πάντα. Και φωνάζαμε όλοι πατέρα, πατέρα, το ονομάναμε πατέρα. Δηλαδή όλοι μαζί σκέψουν να ακούσει τώρα όλο το στάδιο να βάλει πατέρα. Αυτό είχε μείνει. Για το Μεταξά. Μεταξά. Αυτό είχε μείνει. Και όταν ερχόταν καμιά φορά στο γυμνάσιο να κάνει. Και τι έκανε φόρτου στα γυμνάσια Μεταξά. Αυτό να σου το πω, πρέπει να το πω. Εγώ ήμουν από του καλύτερου μαθητέ. Ο καθηγητή, ποιον θα σηκώσει, τον καλύτερο. Γαβριλίδη, είχα πάνω να μα πει αυτό. Σε όλα απάντησα. Περίμενα έτοιμο. Μα είχε προετοιμάσει και όλο γιατί ξέραμε ότι θα έρθει. Έρχεται δίπλα, μου χτυπάει δίπλα και μου λέει: ο πατέρας τι δουλειά κάνει. Του λέω: έμπορος. Γι' αυτό είσαι καλός. Μου χτυπάει δίπλα και φεύγει. Θέλω να σου πω συμπτωματικά τι γινόταν εκείνη την εποχή και τι ήταν μετέπειτα. Άλλα τότε, άλλα μετά. Και θα τα δούμε στην πορεία της συνέντευξης. Και ήσασταν στην ΑΕΟΝ μέχρι. Μέχρι που έγινε η απελευθέρωση. Που έγινε το 1941. Που μπήκαν οι Γερμανοί, μετά που μπήκαν οι Γερμανοί, διαλύθηκε η ΑΕΟΝ. Πριν μπαίνουν οι Γερμανοί. Γιατί γίνει και αντίσταση μετά. Πριν μπαίνουν οι Γερμανοί. Πριν μπήκαν οι Γερμανοί ήταν ο Αλβανικός πόλεμος. Πότε ήταν αυτό? Το 1940 μέχρι το τέλος του 40. Το 28 Οκτωβρίου μέχρι τέλος του
του 40-41, εκεί περίπου. Μετά μπήκαν οι Γερμανοί. Ο Αλβανικός πόλεμος τι είναι ακριβώς? Ο Αλβανικός πόλεμος ήταν, μπήκαν ο Μουσολίνι που ήταν συνεταίρος του Χίτλερ, νόμιζε που θα μπει στην Ελλάδα και θα κάνει περίπατο και θα καταλάβει την Ελλάδα να την κάνει, ας πούμε, προτεκτοράτο του. Αλλά ο ελληνικός λαός του έδειξε την αξία του, του έδειξε ότι δεν γίνονται προτεκτοράτα κράτη όπως η Ελλάς. Πολέμησε, τους κυνήγησε μέχρι το Τεπελένι φτάσανε, με εσείς χειμώνα, κάνατε, με τέτοια. Προσωπικά, εσείς... Εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα τότε. Εμείς οι φαλαγκίτες τότε κάναμε δουλειά πόλεων. Πηγαίναμε, σβήναμε φωτιές, κλείναμε τα φώτα στις ταβέρνες, γιατί ο φωτισμός παίρνανε τα αεροπλάνα, να υπάρχει συσκότηση που λέμε, η συσκότηση. Αυτή τη δουλειά κάναμε. Και βοηθούσαμε, ό,τι μας λέγανε, κάναμε και βοηθούσαμε. Τα αδέρφια σας? Και τα αδέρφια, τα αδέρφια μου, ο ένας πήγαν στρατιώτες, ο ένας πήγε, ήταν στρατιώτης. Ο άλλος, ο Μωυσής Φερρυππίν, που ήταν μικρότερος, δεν είχε πάει στρατιώτης ακόμα, αλλά και αυτός δεν ήταν οργανωμένος αυτός στην νεολαία. Πώς μπόρεσε να μείνει? Είχε φύγει από το γυμνάσιο. Ήταν πολίτης πλέον και δεν τους κυνήκα και εργαζόταν. Έκανε εμπόριο κι αυτός με δόση φάσματα. Το ίδιο και οι αδερφοί μου το ίδιο. Ήταν μεγάλοι. Δεν ήταν αυτοί όλοι που γεννήκανε νεολαία, ήταν τη σχολή μέχρι το γυμνάσιο. Οι υπόλοιποι ήταν ελεύθεροι πολίτες. Και το γυμνάσιο ήταν. Ναι. Και έτσι λοιπόν η ζωή προχώρησε, μπήκαν οι Γερμανοί. Εκεί ήταν που αρχίζει. Το πόλεμο με την Ιταλία. Ήσασταν σε όλο αυτό το διάστημα στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήμουν. Ξέρατε τι γινόταν στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη πώς δεν ξέραμε. Ξέρετε ότι είχε αρχίσει ο πόλεμος και με τους Γερμανούς? Βεβαίως. Και τι έκανε η Γερμανία? Όλα τα ξέραμε αυτά. Όλα τα μαθαίναμε. Από... Όλα τα μαθαίναμε από τον τύπο, από το ραδιόφωνο. Τα έλεγε το ραδιόφωνο. Βάζαμε ραδιόφωνο το Λονδίνο τότε, θυμάμαι. Ήταν το Λονδίνο. Αλλά δεν υπήρχε λόγο να βάλουμε το Λονδίνο. Γιατί επιτρεπόντουσαν όσο ήταν ο Μεταξάς και όσο ήταν ο πόλεμος της Αλβανίας. Αυτά μπορούσαμε να τα κάνουμε ελεύθερα, γιατί είμαστε πατριώτες όλοι. Τότε γίνηκαμε όλοι πατριώτες. Μέχρι και ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ζαχαριάδης, τον είχαν φυλακεί, ο Μεταξάς, τον έβγαλε έξω. Και έκανε μια επιστολή αυτός προς το λαό, ότι είμαστε όλοι Έλληνες και πρέπει να πολεμήσουμε περί της Ελλάδος κτλ. Και τον έβγαλε απελευθέρωση. Τότε. Υπάρχει επιστολή αυτή. Του Ζαχαριάδη του λεγόμενου. Μέχρι που έγινε η συνοικολόγηση, όταν μπήκαν οι Γερμανοί. Μας πλευροκοπήσανε, είχαν κάνει κάτι οχυρά, πέσανε τα οχυρά. Και συνδικολόγησε ο ένας στρατηγός Τσολάκογλου λεγόμενος, και όλοι, αντί να πάνε οι στρατιώτες μας, πέσουν εχμάλωτοι οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, και να πάνε στη Γερμανία σαν υπάλληλοι, σαν δούλοι, οι μισοί θα γυρίζανε, γυρίσανε πίσω στα σπίτια τους και εκεί οργανώθηκε η αντίσταση. Από αυτούς. Εσύ ήσαν Εβραίος όταν άρχισε ο πόλεμος με τους Ιταλούς. Ναι. Αισθανόσασταν. Σαν Έλληνες. Σαν Έλληνες, ναι. Αλλά ξέρατε ότι πίσω από τους Ιταλούς υπήρχαν και Γερμανοί και ξέρετε τι κάνουν οι Γερμανοί στους άλλους Εβραίους? Όλα τα ξέραμε, τα ξέραμε και είμαστε κι εμείς φανατισμένοι Έλληνες. Φοβόσασταν ότι αν μπαίνανε οι Ιταλοί για τους, ναι, για τους Εβραίους ειδικά θα ήταν χειρότερα? Δεν φοβόμαστε, γιατί οι Ιταλοί υποστηρίζαν τους Εβραίους. Οι Ιταλοί, όταν ήταν Ιταλοί, τους Εβραίους τους είχαν σε ειδική περίπτωση, δεν τους κυνηγούσαν. Δεν φοβόσασταν ότι θα μπαίνανε και οι Γερμανοί κάποια στιγμή? Αυτό δεν το σκεπτόμασταν καν. Ούτε πιστεύαμε καν ότι μπορούσε να, η Γερμανία να νικήσει. Είχαμε εμψυχωθεί έτσι που λέγαμε ότι θα νικήσουμε και τους Γερμανούς. Αλλά είπαμε, αυτά είναι με σκέψεις των ανθρώπων που δεν κάθεται κάτω να το σκεφτούν και να δουν τις δυνάμεις μεγάλες. Γιατί η Γερμανία δεν ήταν μόνη, ήταν η Ιταλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία μαζί. Μεγάλες δυνάμεις. Είχαν τα πάντα. Αλλά όταν όμως βγήκε η Αμερική, εκεί τελείωσε η ιστορία. Πότε αισθανθήκατε πρώτη φορά κάποιο φόβο επειδή ήσασταν Εβραίος? Εγώ προσωπικά ποτέ. Γιατί δεν κινδύνευσα ποτέ. Από κανέναν δεν κινδύνευσα. Και όλη η οικογένεια δικιά μας που ζήσαμε. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί, εμείς αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το σπίτι. Παραδώσαμε τα σπίτια μας σε φίλους, οικογένειες φιλικές, που εκ των υστέρων μας τα παραδώσανε. Όλα, τα πάντα ό,τι δώσαμε. Και πού πήγατε? Και κρυστήκαμε. Κρυστήκαμε. Εμείς πήγαμε στην Κεσαριανή, σε ένα μέρος εδώ που πηγή λέγεται, και σε έναν οπλαρχηγό που λεγόταν Δημητριάδης, και έναν του ναυτικού ήταν αυτός, Λιμπέρης λεγότανε,
Αυτοί μας κρύψαν. Αυτοί ξέρουν ότι ήσασταν εδώ. Βέβαια, ασφαλώς ξέρουν. Όλοι ξέρουν. Έχω και μια άλλη περίπτωση που και να σας δείξω ότι οι Έλληνες κατά πλειοψηφία ήταν εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών και ήταν πατριώτες. Ελάχιστοι ήταν οι προδότες. Ελάχιστοι. Ένα παράδειγμα. Η μητέρα μου και εμείς κρυβόμαστε ζώο που πήγε σε ένα σπίτι. Πληρώναμε δάνειο, με νίκιο, όχι τσάμπα. Χωρίς να μας ξέρουν στην αρχή, δεν μας ξέρουν ότι είμαστε Εβραίοι. Μετά μάθανε. Και ανέβηκε, ήταν τα τάγματα ασφαλείας τότε, οι μπουραντάδες οι λεγόμενοι, η αστυνομία, και κάνανε φόδους μαζί με τους Γερμανούς, οι Γερμανοί πίσω, δηλαδή αυτοί οι πρώτοι. Μπαίνει στο σπίτι μέσα και εγώ είχα μια φωτογραφία ποδοσφαίρου με μια ομάδα που έπαιζε και στη γειτονιά του Λαρισαϊκού, Ένωση Αθηνών τη λέω. Μπαίνει μέσα, βλέπει αυτός ήταν απαιτητή, εκεί έμενε. Με βλέπει και εμένα μέσα. Η μάνα μου προλαβαίνει και του λέει, σαν φορά σε ελληνική στολή, του λέει, και σε Έλληνα, σας πω ένα μυστικό. Πες, λέει. Πάει κοντά, θα λέει, εμείς είμαστε Εβραίοι και κρυβόμαστε. Το ρισκάρισε. Και τι της λέει αυτός. Μην το πεις πουθενά. Μην το πεις πουθενά. Για να τη δοκιμάσει όμως αυτός ότι πραγματικά είναι Εβραία, τη μίλησε Ισπανικά. Γιατί ήξερε Ισπανικά. Ήταν από την Κέρκυρα αυτός. Και ήξερε Ισπανικά. Και τη μίλησε. Και μίλησε άπθυμη η μητέρα μου, ήξερε απτές τους. Πάει στον πατέρα μου να του πει να μιλήσει. Ο πατέρα μου δεν ήξερε Ισπανικά. Και λέει, τι πάντη Ισπάνια και πάντη Ισπάνια, του λέει, μου λέει, πατέρα μου. Κατάλαβε, είδε και τη φωτογραφία εμένα, μου λέει, είσαι στην ομάδα εκεί, και ακόμα είμαι, λέω. Και πήγαινα. Εγώ πήγαινα σκαστός και έπεσα με την ομάδα. Μας έδωσε μια καρτέλα, δικιά του, και όποιος ερχόταν, του δείχναμε και φεύγανε. Και γλιτώσαμε. Και λέω, μια περίπτωση. Εκεί που κρυβόμασταν. Εκεί που κρυβόσασταν. Μετά αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Όχι, το ίδιο όνομα. Είχαμε ταυτότητες που είχαμε βγάλει ταυτότητες. Ο Εύερτ τότε, ο αστυνομικός διευθυντής, ήταν ο Εύερτ, ο πατέρας του σημερινού πρώην υπουργού κτλ. Αυτός μας έβγαλε ταυτότητα. Και με το όνομα Γαβριλίδης Αρίστος είχα βγάλει εγώ. Το όνομα Γαβριλίδης Αρίστος. Αλλάξει το όνομα. Ναι. Και έτσι κυκλοφορούσαμε. Και, μάλιστα, και οι γονείς σας τι όνομα πήρανε? Ο Γαβριλίδη, το ίδιο. Με το όνομα. Φανή δεν ήταν. Ο πατέρας σας? Λεωνίδας. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν ήταν εντάξει τα ονόματα. Και ξέρετε, μας έβγαλε αυτές τις ταυτότητες για να παίρνουμε και τρόφιμα. Γιατί με τις ταυτότητες πηγαίναμε και παίρναμε με το δελτίο, βγάλαμε δελτία. Ο φούρνερ μας έδωσε ψωμί. Γενικά, παίρναμε δωρεάν τρόφιμα. Γιατί πληρώσατε δύναμη, για να τρόφιμα. Πάρετε αυτά τα χαρτιά? Τι είπαμε? Πληρώσατε σε κάποιον για να πάρετε αυτά τα χαρτιά? Ποτέ. Τίποτα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Άλλοι πληρώσανε. Εμείς, σας λέω, ήταν η περιοχή τέτοια δικιά μας, η γειτονιά μας, που τους αγαπούσαμε και μας αγαπούσανε και μας προστατεύσανε. Όπως θα δείτε συνέχεια πως προστάτευσα εγώ άλλους. Δηλαδή αυτά τα χαρτιά σας έδωσε ο Εύερτ. Έβαλε ταυτότητες. Πήγατε λαθρές. Εσείς. Λαθρές ταυτότητες. Λαθρές ήταν. Αλλά κανονικές με φωτογραφία, κανονικές. Από την αστυνομία. Και έτσι κυκλοφορήσαμε ελεύθερα. Βέβαια δεν κυκλοφορήσαμε στη γειτονιά, απάνω που είμαστε εκεί πάνω. Στο Ζωδόχ πηγή. Και Σαριανή Ζωδόχ πηγή. Και Βύρονα αυτή η περιοχή ήταν. Αυτά είναι. Μέχρι το όλες του πολέμου μένατε σε αυτή τη διεύθυνση? Επάνω όχι. Εμείς αναγκαστήκαμε, υπάρχει ένα γεγονός. Εμείς κρύβαμε μαζί μας και την μητέρα του Ιωσέφ Ηλιά. Κυρία Χανούλα Ηλιά λεγόταν. Αυτή λόγω γερατιά και τα λοιπά πίναγε και αρχίσει και παραμιλούσε. Και πήγαινε και έλεγε εκεί στη γειτονιά, εκεί πέρα, ξέρετε, αυτοί είναι Εβραίοι, έχουν λίρες. Χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει. Έκλεβε φαγητό από τα φανάρια, γιατί δεν υπήρχαν ψυγεία. Φανάρια. Έκανε ζημιά. Φανάρια. Φανάρια, βάζαμε τα φαγητά μέσα. Κρεμαστά φανάρια, δεν ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Υπήρχαν τόσο τα φανάρια. Έτσι τα λέγαμε. Με τσίτες, με τρυπούλες μικρές, για να παίρνουν αέρα. Και μέσα στο σπίτι. Τι είπατε? Μέσα στο σπίτι αυτό. Στο σπίτι, κρεμαστά, ναι. Βέβαια. Αντί για ψυγεία είχαμε τέτοια. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν αυτή. Πήγε και έλεγε στη γειτονιά. Πήραμε χαμπάρι, μας πιάνει μια φορά κάποιος εκεί πέρα. Μας λέει αυτή, πάει και λέει έτσι και έτσι. Και αρχίζαν και μας ζητάγανε λεφτά. Η οργάνωση ήταν το ΕΑΜ εκεί. Οι ηγέτες. Εμείς προκειμένου, αφού δεν είχαμε κιόλας, πού να τα βρούμε. Σηκώμε και φύγαμε και πήγαμε στα Πατήσια, σε ένα μέρος, Ούλεν, στην περιοχή της Ούλεν. Εκεί ήταν ένας στρατηγός, Κοράκης ή Κόρακας, κάπως έτσι λεγότανε. Μας το έδωσε, μας έκανε φύλακες. Ήξερε ότι είμαστε Εβραίοι, μας το παρεχώρησε και μέχρι την απελευθέρωση μείναμε εκεί. Αυτό είναι εργοστάσιο από ούζο. Έβγαζε ούζο. Παραγωγή ούζο.
Στη ζωοδόχου πηγή, εκτός από εσάς και αυτή τη κυρία. Ήταν πέντε οικογένειες από ένα συγγενής. Που ήταν όλοι στο ίδιο σπίτι. Όσο σπίτι, σε διάφορα σπίτι, σκορπισμένοι. Σας πλήρωνε ένα νίκιο. Όλοι. Στην αρχή δεν ξέρανε ότι είμαστε. Κανένας. Μετά το μάθανε. Και όταν το μάθανε. Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε. Άλλοι πήγανε στην Αγία Παρασκευή, άλλοι πήγαν στα Μελίσια, άλλοι πήγαν, σκορπίσανε. Γιατί ξέρεις, όσο και καλός να είναι ένας που δεν σε ξέρει και ξέρει ότι έχεις και λεφτά, σου λέω εδώ πέρα θα οικονομήσουμε λίρες. Αυτό είναι. Υπήρχαν δυστυχώς, υπήρχαν και άνθρωποι. Να, ένας δικός του. Τη ζημιά πήγαινε σε κάνει η γιαγιά, φίλοι. Χωρίς να καταλάβει αυτή τι μπορούσε να κάνει. Και τη στείλαμε εμείς και αυτή είναι σε απώλεια και έμεινε. Και εκεί πέθανε κιόλας αυτή. Μόνη της. Όχι, με άλλους συγγενείς. Είχαμε οικογένειες, η Ιωσαφάτ Φερρυππίν ήταν η αδερφή της μητέρας μου. Η οικογένεια Ιωσαφάτ εμείς σε πολύ. Πήγαν εκεί. Και πήραν και αυτοί μαζί. Στο δεύτερο μέρος, στο εργοστάσιο Ούζο, ήσασταν μόνο η δικιά σου οικογένεια. Ναι, μόνο. Πατέρας μου, η μητέρα μου και τα τρία αδέρφια. Οι άλλοι. Οι άλλοι μέναν σε άλλο σπίτι και κοντά. Η αδερφή μου Φερρυππίν. Με μία ξαδέρφη της μένανε σε ένα άλλο σπίτι κοντά. Σε ίδιο μέρος, αλλά σε άλλο σπίτι. Ήταν ήδη παντρεμένη. Δεν χωρίσαμε, όχι. Δεν είχε παντρευτεί. Ελεύθερη ήταν. Παντρεύτηκε μετά. Αλλά εκτός από τη δικιά σας οικογένεια δεν ήταν κανείς άλλος. Καμία οικογένεια. Και όχι όλη η οικογένεια, είπαμε. Εσείς πληρωνόσασταν κιόλας για να είστε φίλοι εκεί. Όχι. Τι να πληρωθούμε. Πήγαμε συμβολικά. Μας σε ονόμασε φύλακες για να. Δικαιολογείται και αυτός ότι αυτοί είναι φύλακες. Ήξερε αυτός ότι μας έκρυβε. Πληρώνετε ενίκιο. Τίποτα. Δουλεύαμε, αφού δουλεύαμε εκεί. Δωρεάν δουλεύαμε. Αυτό μας έδωσε στέγη και εμείς του δίναμε δουλειά. Τι δουλειά κάνετε. Αυτή μέσα στο. Μπουκάλια γεμίζαμε, κάτι μηχανήματα εκεί πέρα τα προσέχαμε. Τέτοια δουλειά. Δουλειά ούζου που δεν ξέραμε, τι μάθαμε κι αυτήν. Όλα τα μαθαίνει αν θέλει ο άνθρωπος. Ο πατέρας σας έκανε τη δουλειά του, συνέχιζαν. Όχι, πατέρα μαζί μας ήταν. Εκεί στο εργοστάσιο. Με τι ζούσατε δηλαδή. Είχαμε. Είχαμε, λεφτά είχαμε. Πάντοτε είχαμε λεφτά εμείς. Κρυμμένα λεφτά τα οποία. Δηλαδή αν είχαμε λίρες, ο πατέρας μου είχε λίρες. Πραγματικά είχε λίρες, αλλά είχε λίρες για να ζήσουμε. Δεν είχε λίρες για να μοιράσει. Μια λίρα ζούσαμε ένα μήνα, Φερρυππίν. Είχε αξία η λίρα τότε. Μεγάλη αξία. Και είχαμε και κάτι φάσματα από κάτι μούλια που είχε ο πατέρα. Μούλια είναι αυτό που κάνουν τσεμπέρια. Πουλάγαμε ένα τόπι, τα είχαμε κρύψει αυτά. Εγώ και ο αδερφός μου ο Μωυσής που τα ήταν γιατρός αυτός. Αυτός σταμάτησε να είναι γιατρός έγινε. Εγώ ήταν να γίνω γεωπόνος, μόλις τελείωσε το. Και αυτός ούτε γιατρός έγινε αυτός, ούτε εγώ γεωπόνος έγινε. Λόγω της κατοχής λέει. Και τώρα μάλιστα τελευταία μας στείλανε την Ελβετία ότι θα μας δώσει την αποζημίωση όσοι. Αναγκαστήκανε να σταματήσουν την εργασία τους ή την εκπαίδευσή τους και τα λοιπά λόγω της κατοχής. Στείλαμε διάφορα δικαιολογητικά. Και περιμένουμε. Τώρα πότε θα έρθουν, κανένας δεν ξέρει. Ήσασταν όλη την ημέρα εκεί εσείς. Στο. Πού εκεί στο. Για πού λέτε όλη στο την εργοστάσιο Ούζο. Όχι. Έβγαινα και ξαναρχόμουν. Δεν τι κρύβομαι ποτέ, εγώ ουδέποτε κρύφτηκα. Όταν βγαίνατε, τι κάνατε. Πήγαινε, πήγαινε στη γειτονιά του κάτω. Εκεί που μεγάλωσα, εκεί πήγαινε. Εκεί ήταν η παρέα μου. Να κάνετε τι. Δεν φοβόμουν τίποτα. Α, με πιάσουν, με πιάσουν. Να μια φορά πήγα να πιάσουν το μικρό του αδερφό μου και το σκάσε. Από ποιον. Από του Γερμανού που πήγαν να τον πιάσουν, οι Γερμανοί. Κάποιο είχε μαρτυρήσει ότι αυτό είναι έτσι και έτσι. Ένα άλλο Γερμανό, γιατί είχε και καλού Γερμανού. Τον φώναξε τον αδερφό μου γιατί έκανε εμπόριο, ξέρεις, άλλες καούφεν τα λέγαμε τότε. Σταφίδες, πράγματα, ψωμιά, τέτοια που να καθόταν. Και τσιγάρα κάναμε τότε και να ζήσουν, να κάναμε και αυτή τη δουλειά. Και τον φωνάζει αυτό, του λέει, το, αν είσαι Εβραίος, του λέει, φεύγα. Γερμανός. Τον άφησε και έφυγε. Γι' αυτό σου λέει, υπήρχαν και καλοί άνθρωποι. Από τους Γερμανούς δηλαδή. Αν τα έκανα σε εσές, τότε με πήγαινε σε κρεμά, οπωσδήποτε. Έξω. Και έφυγε. Εγώ αυτόν τον προστάτευα τον αδερφό μου, μου ξέφυγε. Εμένα ξέφυγε και πήγε. Και μια φορά άλλοι τον κατηγορήσαν ότι σκότωσε κάποιον αδερφό μου, ενώ δεν έκανε τίποτα. Και πήγα εγώ στη μέση, δεν τρεπόσα, τι να σκότωσε. Τι να σκότωσε. Και τον βάλαν και φυλακή. Ποιοι. Η εποχή, η κατοχή, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκείνη τη εποχή.
Ιταλία εννοείται ή Γερμανία. Όχι Ιταλία. Γερμανία, Έλληνε τον βάλανε. Τον βάλανε. Οι Έλληνε. Ευτυχώ τον βάλανε και πήγαν στου Γερμανού. Και το κατηγορήσαν ότι πήγε να σκοτώσει αυτόν. Το... Έφυγε μετά, παιδί και δεν ήταν αυτό. Και τόσο και πήγε στο Ισραήλ μετά. Λαθρέα, όπω είπαμε, με πλοία. Δεν φτάσαμε εκεί. Άμα θα φτάσουμε. Εσεί δεν προσπαθήσατε ποτέ να φύγετε από την Ελλάδα, Λαθρέα. Ουδέποτε. Ουδέποτε, μόνο ήθελα να φύγω ομαδικός όταν έγινε η οργάνωση στον Κιμπούτς. Ήμουν γενικός γραμματέας στον Κιμπούτς, Αξαρά τα λέγαμε τότε. Μετά το πόλεμο. Μετά που απελευθερωθήκαμε. Πριν. Στην Αξαρά. Πριν που φοβόσασταν που ήταν οι Γερμανοί. Ποτέ. Η οικογένειά σας. Δεν είχα ανάγκη. Κανένας. Ούτε κανένας. Δεν είχαμε ανάγκη να φύγουμε. Προστατευόμασταν. Από τους ίδιους τους Έλληνες, τους άλλους, τους Ορθόδοξους. Δεν είχαμε φόβο δηλαδή. Ουδέποτε φοβηθήκαμε. Εκεί που κρυφτήκαμε πάλι και εκεί μας προστατεύαν. Δεν και... σας πρόδωσε κανείς ποτέ. Κανένας. Σας είπα, μόνο όταν πήγαμε εκεί πέρα, η γιαγιά, Χανούλα, λόγω αφέλειας, λόγω ας πούμε μαλάκης εγκεφάλου που μπορεί να είχε πάθει τότε σε αυτή, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε πάθει, μας έκανε τη ζημιά. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε και προλάβαμε. Δεν μας έπιασε κανένα. Και σαν και εμάς, οι μισοί που μείνανε στην Αθήνα έτσι κυκλοφορούσαν. Με ταυτότητες, το πρώτο καλό ήταν ο Εύερτ που έβγαλε τις ταυτότητες. Το πρώτο καλό. Γιατί είχαμε τρόφιμα, μπορούσαμε να ζήσουμε, να έχουμε ένα ψωμί, ξέρω. Δεύτερον, όλοι κάνανε εμπόρια. Δουλεύανε, δηλαδή λαθρεμπόρια, τι εμπόρια. Τσιγάρα, το ένα, το άλλο, τέτοια πράγματα. Κυκλοφορούσαμε ελεύθερα και αυτό ήταν καλό που κυκλοφορούσαμε ελεύθερα. Δεν, γιατί ακριβώς δεν μας πρόδωσε κανένας. Και να μας ξέρανε, δεν μας προδίδε. Αυτό ήταν μεγάλη δουλειά. Αυτό φαίνεται ο πατριωτισμός, ο πραγματικός. Των Ελλήνων που είχαν άλλο θρήσκευμα. Ελάχιστοι βέβαια και πολλοί από αυτούς ήταν και Εβραίοι που προδώσανε. Όπως σας είπα, οι δύο προηγούμενοι που σας είπα. Ρικανάτη και οι οποίοι αυτοί πεθάνανε πολύ γρήγορα. Όπως σας είπα και την τραγουδίστρια, δεν σας είπα ότι είχε ένα Γερμανό. Δεν ξέρω αν σας το πω αυτό. Όχι. Είχε ένα Αυστριακό φίλο. Ποια τραγουδίστρια? Θα τον παντρευόταν αυτόν. Θα τον παντρευόταν. Ποια? Η Ρόζα Ασκενάζη, τραγουδίστρια. Αυτή λοιπόν πέθανε η μητέρα της και της έκανε μια κηδεία ο φίλος της που θα την παντρευότανε και ήξερε ότι ήταν Εβραία και την προστάτευε. Και τον εκτέλεσανε μετά αυτόν. Το μάθανε ότι έκανε αυτό και αυτό και τον εκτέλεσανε. Ποιοι τον εκτέλεσανε? Αυτόν, οι Γερμανοί. Τα SS. Τον καταλάβανε ότι ήταν. Ήταν και στην Κεσταμπό αυτός, αλλά ήταν. Ποιος ίσως να ήταν και πράκτορας. Τη Αγγλία, ξέρω εγώ τι μπορεί να ήταν. Τον εκτελέσανε πέτρα. Υπήρχε αντίσταση όσοι ήταν οι Γερμανοί. Αντίσταση πού? Στους Γερμανούς. Εναντίον των Γερμανών. Από εκεί ξεκίνησε η αντίσταση. Για τους Γερμανούς ξεκίνησε. Οργανώθηκαν τρεις οργανώσεις. Δεν ήταν μόνο μία οργάνωση. Δεν ήταν μόνο το ΕΑΜ αντίστασης. Ήταν του ΕΔΕΣ, του ΖΕΡΒΑ. Και ήταν και πολιτική και στρατιωτική. Αλλά ήταν και άλλες πολιτικές. Ήταν η ΠΕΑΝ, λεγόταν, μια ΠΕΑΝ, που ήταν από αξιωματικούς, απόστρατους, ΠΕΑΝ. Ήταν και μια άλλη ΕΚΝ, Εθνικό Κομιτά των Νέων, λεγόταν. Και αυτοί ήταν νέοι, ήταν της νεολαίας οι διάφοροι, όπως ένας Ιδραίος, ονόματα σας λέω τώρα. Εσείς ανήκατε σε κάποιο από αυτά? Όχι, εγώ ανήκα απευθείας, είπαμε. Ποιο? Από το ΕΑΜ είναι οι νεολαίες, ΕΟΝ πρώτα. ΕΑΜ είναι οι νεολαίες, ΕΠΟΝ, ΕΑΜ Ελλάς. Αλλά στην ΕΠΟΝ εγώ όμως ήμουν όταν πήγα στην. ΕΠΟΝ τι είναι? Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων. Νεολαία. Εκεί στην ΕΠΟΝ εγώ πήγα στην υποδειγματική ΕΠΟΝ που ήταν στρατεύσιμη. Πήραμε όπλα. Πόσο χρόνο είσαι αυτά? Θα ήμουν τότε 18 χρονών περίπου. Τόσο. Έκανα μετά όμως, τελειώσαμε όλα αυτά. Έγινε η συνθηκολόγηση, έγινε η συμφωνία της Γιάλτας. Πριν από αυτό, τι κάνατε εσείς, ποια ήταν η δουλειά σας στην ΕΠΟΝ? Είπαμε τι έκανα. Εμπόριο. Ψεύτικο εμπόριο. Λάθο εμπόριο. Τσιγάρα πουλούσαμε το ένα, τα τέτοια. Αυτό κάναμε. Για το ΕΠΟΝ. Όχι για το ΕΠΟΝ. Το ΕΠΟΝ αντίσταση κάναμε. Ναι, τι αντίσταση. Γράφαμε στους στίχους, βολάζαμε το τηλεβόες, ξεσκώναμε τον κόσμο όταν γινόταν ορισμένα πράγματα που ήταν ενάντια στο λαό, ας πούμε. Εναντίον των Γερμανών γενικά. Μας κυνηγήσαν οι Γερμανοί. Μας κυνηγήσαν. Και η αστυνομία μας κυνηγούσε. Η αστυνομία τότε ήταν. Φύλλα προσκύμνη προς τους Γερμανούς. Αλλά η μισή από αυτούς ήταν δική μας. Κάνανε, τι να κάνουν. Ήσασταν στην πόλη ή στο βουνό? Στην πόλη. Μετά πήγα στο βουνό. Πότε? Στο βουνό πήγα μετά τα Δεκεμβριανά. Γινήκανε
αλλά πρέπει να φτάσουμε. Ό,τι όσο ήταν οι Γερμανοί, ήσασταν στο βουνό στην Αθήνα, ή στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Μετά όμως πήγα στο βουνό. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, φεύγανε, φύγαμε και πήγαμε και εμείς, κυνηγάγαμε τους Γερμανούς. Αλλά έγινε, ξαναγυρίσαμε πάλι στην Αθήνα και το ΚΚ τότε αρχίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα και κάνει τη ζημιά. Έκανε τη ζημιά. Θέλει να πάρει την αρχή αυτή στα χέρια της και να κυβερνήσει αυτή. Ενώ η συμφωνία δεν ήταν αυτή, η συμφωνία ήταν όλοι οι Έλληνες, όλα τα κόμματα να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, όλα τα κόμματα. Αυτοί όμως κανέναν λοξοδορμήσανε. Ήρθαν οι Άγγλοι τότε, ήρθε ο Τσόρτσιλ μάλιστα, και εκείνη την εποχή ήταν έτοιμοι να ανατινάξουν τον Γκραν Μπρετάνια, τότε οι κομμουνιστές δηλαδή, να φτάσουν υπογείως και να ανατινάξουν τον, και να ήταν μέσα στρατηγοί, ήταν όλοι εκεί μέσα. Να του ανατινάξουν. Αν το πετυχαίναν αυτό, θα είχε μεγάλη αναταραχή και καταστροφή της Ελλάδος. Ευτυχώς δεν προλάβανε να το κάνουν αυτό, γιατί ήρθε ο Τσόρτσιλ και ο Τσόρτσιλ άλλαξε η ιστορία πλέον της Ελλάδος. Και αρχίζει πλέον οι κυβερνήσεις η μία με την άλλη να. Και φτάσαμε στη σημερινή εποχή. Όσο ήσασταν στην αντίσταση, γνωρίζετε ποτέ κάποιον αρχηγό πολύ γνωστό? Στην αντίσταση, ο καλύτερος από όλους που εκτιμούσα, τον ήξερα και προσωπικά, ήταν ο στρατηγός Σαράφης. Σαράφης. Αυτός ήταν του στρατού, του εθνικού στρατού, και έγινε αρχηγός του Ελλάς. Εμείς είμαστε σε αυτόν. Η υποδειγματική ΕΠΟΝ ανήκαμε απευθείας εκεί, σε αυτόν. Και η ΕΠΟΝ δεν έκανε τίποτα άλλο παρά βοηθούσε και τα σπίτια όλα. Τις οικογένειες, συσίτια κάναμε τέτοια. Πολλά πράγματα βοηθούσαν. Και κοιτάγανε πώς να εξυπηρετήσουν τις οικογένειες. Όλες τις οικογένειες. Εσείς προσωπικά τι κάνετε για τις οικογένειες? Εγώ ήμουνα τότε στο. Όσοι ήταν οι Γερμανοί. Ναι, όταν φύγανε οι Γερμανοί. Πριν φύγουν οι Γερμανοί. Ναι, κατά τη διάρκεια που ήταν οι Γερμανοί στην Αθήνα, μοιράζαμε τρόφιμα. Πηγαίναμε τρόφιμα σε πολλούς που είχαν ανάγκη από τρόφιμα. Πηγαίναμε στα νοσοκομεία Φερρυππίν και βοηθάγαμε τους ασθενείς. Τέτοια πράγματα κάναμε. Αυτά όπου κάνανε οι πρόσκοποι Φερρυππίν, κάναμε εμείς. Ένα είδος, και παραφέραμε και τον προσκοπισμό. Η νεολαία και διέλυσε τότε. Και έγινε ο προσκοπισμός. Η άλκημη, ο προσκοπισμός, οι δόκιμοι ήταν ξαναγίνανε πάλι. Εγώ ήμουν και στον προσκοπισμό. Έκανα και στον προσκοπισμό. Στην κοινότητα δηλαδή. Είχαμε και η 13η προσκοπική ομάδα. Με αρχηγό τον Νούλι Βιτάλ εκείνη τη εποχή. Εβραϊκή εννοείται. Εβραϊκή, βέβαια, μόνο Ισραηλίτη. Όπως και οι Καθολικοί είχαν δικιά τη ομάδα Καθολικών. Αυτό σε ποια ηλικία το κάνετε? Για να είναι πιο κοντά, να συνεννοούνται. Σε ποια ηλικία? Σε ποια ηλικία, πριν από στρατιώτη. Πριν να πάω στρατιώτης. Στρατιώτης πήγα το 1945. Το 1944, μόλις απελευθερωθήκαμε, αυτή τη δουλειά κάναμε. Κατά τη διάρκεια της κατοχής όμως, είπαμε, βοηθάγαμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπατε τους Γερμανούς, τι αισθανόσασταν, φοβόσασταν ή... Ποτέ δεν φοβηθήκαμε, ποτέ. Και να σου πω και ένα άλλο πράγμα για τους Εβραίους γενικά. Οι Καθολικοί παίξαν όλο ρόλο γιατί κάνανε ένα, μοιράζανε τρόφιμα και ενδύματα στην οδό Θεμιστοκλέους, αυτό το θυμάμαι. Είχαν μια αποθήκη τεράστια για πυροπαθείς Φερρυππίν, για ανθρώπους που είχαν χάθει από τα ειδικοί τους, για αυτό το κάνανε για τους Γερμανούς, για να μην παίρνουν καμπάρι. Και ήδη οι παπάδες, οι κληρικοί των Καθολικών, βοηθήσανε με μια τη Σώρα Τερέζα λεγόμενη, το οποίο τώρα τελευταία πέθανε και ερχόταν συνέχεια σε εμάς στη Λέσχη απάνω και την τιμούσαμε. Παίρναμε τρόφιμα, παίρναμε ρούχα, παίρναμε πολλά πράγματα μας δίνανε. Κρυφά. Στους Εβραίους εννοείται. Εβραίους, μόνο Εβραίοι πηγαίνουν εκεί. Σας θέλω να σου πω δηλαδή ότι τη βοήθεια που πήραμε και από αυτούς. Εμείς σαν ΕΠΟΝ τότε βοηθάγαμε με αυτόν τον τρόπο. Στους Εβραίους βοηθάγατε? Όλους, βέβαια. Αλλά ήταν οι περισσότεροι Εβραίοι, ήταν οι δικοί μας, ενταχθήκαν περισσότεροι. Μόνο στα Γιάννη να πήγανε στον Έδες, που ήταν στην Ήπειρο. Εκεί ήταν ο Έδες, ήταν ο Ζέρβας. Όλη η άλλη Ελλάδα είχε ΕΠΟΝ Ελλάς ΕΑΜ. Και εδώ στην Αθήνα μόνο ήταν μια άλλη οργάνωση, οι Χίτες λεγόμενοι, οι οποίοι μπλέξαν με την Κύπρο εκεί πέρα και είχαν το Γρίβα, ένα Γρίβα αρχηγό. Και αυτοί κατευθυνόμενοι ήταν. Λεχτά που δεν τα βρίσκαν. Οι Άγγλοι τους ήταν. Οι Άγγλοι τότε διαιρέσαν την Ελλάδα. Τη διαιρέσαν. Οι Άγγλοι τη διαιρέσαν την Ελλάδα. Τώρα θα διακόψουμε ένα λάθο. Μιλάμε για πολιτική, γιατί αυτό είναι πολιτική. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Στο πόλεμο, όσοι ήταν οι Γερμανοί,
Δεν ακούγατε τίποτα το τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης? Όλα τα μαθαίναμε και στεναχωριόμασταν που δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα να τους ειδοποιήσουμε να πάνε στα βουνά Φερρυππίνη ή να πάνε να γλιτώσουν. Δυστυχώς. Και μάλιστα είχαμε και πολλές οικογένειες, όχι οικογένειες πολλές, άτομα, για να μην είναι οικογένειες, που είχαν έρθει από εδώ και μείνουν εδώ. Η νύφη μου, του δικηγόρου του Μπίλη, του Γαβρίλη Γαβρίλη, γυναίκα, είχε έρθει εδώ. Και από εδώ την πιάσανε και την πήγανε στη Γερμανία. Πιάστηκε Όμηρος. Δυστυχώς. Γιατί ο αδερφός μου είχε φύγει, πάει στη Μέση Ανατολή, μέσω Τουρκίας, ήταν στο στρατό. Μόλις απολυθήκανε, όπως είπαμε, στην τυχολόγηση μέσω Τουρκίας, πήγανε στο Ισραήλ. Όχι στο Ισραήλ, στο στρατό, τον ελληνικό στρατό. Και έμεινε εκεί πέρα και. Τι εννοείται ελληνικό στρατό? Ελληνικό στρατό είχε φύγει. Όσοι ελευθερωθήκαν και φύγανε, το σκάσανε, σαν στρατιώτες, μέσω Τουρκίας, φτάσανε στη Μέση Ανατολή. Εκεί οργανώθηκε πάλι ο στρατός ελληνικός. Ξωματικοί ήταν στην αεροπορία. Και ήταν μάλιστα και δικηγόρος, ήταν γραμματεύς. Και εκεί χωριστήκαν πάλι οι Έλληνες. Οι μεν θέλανε, τους αναγκάσανε, τους πείσανε να πάνε στην Ιταλία και μέσω Ιταλίας να γίνει η απελευθέρωση Ελλάδος. Οι άλλοι όχι, θέλανε να πάνε στην Ελλάδα. Απευθείας να γίνει στην Ελλάδα η επίθεση. Αυτοί που πάνε στην Ελλάδα η επίθεση βάλαν στρατόπεδα συγκεντρώσεις. Οι Έλληνες. Ναι, είπαμε, οι Άγγλοι, όχι οι Έλληνες, και οι Έλληνες μαζί. Παρέα δηλαδή, όλοι εκείνοι πήγαν στο Ρίμινι, μετά είναι το Ρίμινι. Πήγαν στην Ιταλία, μέσω Ρίμινι. Όλοι αυτοί μας είχαν Ρίμινίτες. Μάλιστα με έναν άλλο μαζί, έναν από τη Θεσσαλονίκη αδερφό μας, ο οποίος έγινε μεγάλος αξιωματικός της αεροπορίας, Έντγκαρ Αλαλούφ λέγεται, ο μεν είναι ο αδερφός μου. Πήγε στα σήματα, ο άλλος έγινε, πήγε στο Ρίμινι, πήγε παντού και ήρθε νικητής. Γιατί ύστερα πολύ γερό τους αφήσανε από τα σήματα και ήρθαν στην Ελλάδα. Και ήρθαν στα σπίτια τους. Εγώ το θυμάμαι σαν τώρα όταν ήρθε ο αδερφός μου. Αγκαλιές, φιλιά, όταν ελευθερώθηκε και ήρθε. Μετά γίνει και τα Δεκεμβριανά. Στα Δεκεμβριανά αναγκάστηκε όλοι όσοι ήταν. Τι είναι τα Δεκεμβριανά? Τα Δεκεμβριανά είπαμε γινήκανε γιατί ήρθε ο Τσόρτσιλ να κατορθώσει να γλιτώσει την Ελλάδα από τον κομμουνισμό. Γιατί θα γινόταν κομμουνιστική κυβέρνηση. Οπότε θα ήταν εις βάρος. Όταν φύγανε πια οι Γερμανοί, εννοείται. Ναι, όταν φύγανε οι Γερμανοί, βέβαια. Τότε λοιπόν τι έγινε. Πότε φύγανε οι Γερμανοί? Γίνηκε ποια ημερομηνία, ξέρετε? Είπαμε το 44. Ποια ημερομηνία? Ποια εποχή, ακριβώς. Ποιο. Εγώ θυμάμαι μόνο το Δεκέμβριο του 44. Έγινε. Ήταν πολύ καιρό μετά που είχαν φύγει οι Γερμανοί. Βέβαια, ούτε τρεις μήνες. Αμέσως έγινε. Είχε η συμφωνία της Γιάλτας, Τσόρτσιλ, Τάλ και Ρούσβελ και μοιράσανε σε επιρροές όλες τις χώρες. Η Ελλάδα πήγε στην επιρροή της Αγγλίας. Η Αγγλία ανέλαβε πλέον να καθαρίσει την κατάσταση. Να μην γίνει κομμουνισμός, να γίνει όλων των κομμάτων. Αυτοί έκαναν επανάσταση για να καταλάβουν την αρχή. Γενικά το ΕΑΜ και επικεφαλής κομμουνιστές. Αυτό. Εσείς πού ήσασταν? Εδώ, στην Αθήνα. Ήσασταν στην ΕΑΜ? Στο ΕΟΜ, στην ΕΠΟΝ υποδηματική. Έπρεπε να πολεμήσουν εναντίον των Άγγλων που ήρθαν. Ήρθε αγγλικό στρατό ήρθε εδώ. Ήρθε ένα αγγλικό στρατό για να καταλάβουν. Και ήσασταν εναντίον. Εναντίον των Άγγλων. Των Άγγλων. Ναι, γιατί πήγαν να καταλάβουν. Αλλά θέλαμε, δεν θέλαμε, ήμασταν εναντίον. Απόδειξε ότι παραπάνω από 30 μέρες κράτησε αυτό και ανακαλύφθηκαν και οπισθοχωρήσαμε. Όλοι. Είχε φτάσει στα χασί. Όλοι ποιοι εννοείται? Όλοι, ο στρατός του ΕΑΜ Ελλάς. ΕΠΟΝ. Πιστοχωρήσαμε. Και πήγαμε, γυρίσαμε με τα πόδια όλη την Ελλάδα. Μετά. Και σας κυνήγησαν οι Άγγλοι ή οι Έλληνες? Και οι Έλληνες και οι Άγγλοι. Οι Έλληνες, οι Έλληνες θα λέμε. Ποιοι Έλληνες? Οι Έλληνες, ο στρατός του Ρίμινη. Αυτοί που ήταν επίσημα οργανωμένοι. Οι δεξιοί δηλαδή. Δεν ήταν δεξιοί. Εγώ δεν λέω δεξιούς. Στρατός που ήταν όλα τα κόμματα μέσα. Εκτός των κομμουνιστών. Στο Ρίμινι πήγε ο στρατός που είχε μείνει και οργανώθηκε πλέον σαν ελληνικό στρατός. Άρα λοιπόν ο τακτικός ελληνικός στρατός μαζί με τον αγγλικό στρατό που είχε την κυδαιμονία, τη χαρακτηρίσουμε, όπως είναι στην Κύπρο τώρα. Δεν είναι στην Κύπρο, δεν πήγαν οι Τούρκοι δήθεν σαν εγγυήτρια δύναμη. Η Ελλάδα δεν πήγε, ούτε η Αγγλία. Η Αγγλία παρέμεινε έτσι ουδέτερη. Το ίδιο έγινε και τότε. Και οπισθοχωρήσαμε και γύρισαμε όλη την Ελλάδα με τα πόδια. Μέχρι που πέρασε ο καιρός και έγινε η συμφωνία της Βάρκησας. Η συμφωνία της Βάρκησας έλεγε να παραδώσουμε τα όπλα και να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Και αυτό και έγινε. Η οικογένειά σας πού ήταν σε αυτό το σώμα? Εδώ, στο σπίτι. Είχαμε παραλάβει τα σπίτια μας. Όταν έγινε τα Δεκεμβριανά, είχαμε γυρίσει στα σπίτια μας.
Μας τα δώσαν τα σπίτια μας όλοι όσοι μένανε μέσα. Εσείς που ήσασταν με την ΕΑΜ. Νοικομηδίας 10 γύρισα. Ότι εσείς που ήσασταν με την ΕΑΜ. Στο ΕΠΟΝ, όχι ΕΑΜ. Στο ΕΠΟΝ. Ναι, ΕΑΜ το ίδιο είναι, αλλά ΕΠΟΝ είναι η νεολαία ΕΠΟΝ. Η οικογένειά σας δεν κινδύνευσε ποτέ. Ποτέ. Που ήσασταν στο... Ποτέ. Το ήθελε. Μα όλοι ήταν. Όλοι, ο λαός όλος. Το ΕΑΜ δεν ήταν κομμουνισμός. Αυτή είναι η παρεξήγηση που έγινε. Ο κομμουνισμός είναι το 5% ήταν μόνο. Το 95% ήταν όλων των άλλων κομμάτων. Δεν πήγαν αριστεροί, δεξιοί και τέτοια. Μετά τα δημιουργήσαν αυτά. Αυτά τα δημιουργήσαν οι Άγγλοι, οι οποίοι διαιρέσανε πλέον τον ελληνικό λαό για να κάνουν τη δουλειά τους. Πολιτικοί είναι αυτοί πλέον. Δεν μπορεί να τους, ούτε να τους κατηγορήσεις, διότι αφού ανέλαβαν αυτοί τη σφαίρα επιρροής της περιοχής, θα κάνανε το παν για να φέρουν μια ισορροπία στην Ελλάδα. Και γιατί τρόφιμα, λεφτά, χρήματα, κεφάλαια, οι Άγγλοι δίναν τότε. Μετά από τους Άγγλους ήρθαν οι Αμερικάνοι. Εγώ θυμάμαι, τότε πήγα στο στρατό. Μετά, μόλις απολύθηκα και γυρίσαμε από τα Δεκεμβριανά, αγγλικά αυτοκίνητα μας φέραν στα σπίτια μας. Καταλάβατε. Μόλις λοιπόν τελείωσε αυτή η υπόθεση, ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Γυρίσαμε στην Αθήνα, άλλοι φάγανε ξύλο, άλλοι αγκαλιές φιλιά. Ξύλο από. Από τους αγανακτισμένους δήθεν. Υπήρχαν οργανωμένοι τότε, που λέμε άκρα δεξιά αυτοί. Οι οποίοι, όποιον βλέπαν αριστερό, τον πλάκουν να τον. Και πολλούς χαμένους έχουμε, σκοτώσανε, χαθήκαν, ούτε ξέρουμε τι γίνηκαν. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα αποδείξεις, ούτε μπορεί και να τα πεις. Απλώς γίνηκαν εκείνη την εποχή της αναταραχής του λίγου χρόνου, μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Μόλις γίνηκαν οι εκλογές, οι πρώτες εκλογές, μπήκε η κυβέρνηση στη δουλειά τους. Τον Τσαλδάρης, ο πρώτος πρωθυπουργός μετά το. Και ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Δηλαδή εσείς θα λέγατε ότι περάσατε το πόλεμο όχι ως Εβραίος αλλά ως Έλληνας. Και ως Εβραίος και ως Έλληνας. Αναγκάστηκα να μην είμαι Εβραίος, φανερά και να είμαι κρυφά. Γιατί αν έλεγα ότι είμαι Εβραίος... Δεν είχατε όμως τους φόβους του ενός Εβραίου βασικά. Δεν τους είχα, είπαμε, γιατί με προστατεύανε οι άλλοι Έλληνες. Είχαμε την φιλία, την αγάπη όλων των άλλων Ελλήνων. Όπως και κατά τα Δεκεμβριανά, το ξέχασα να σου το πω αυτό το πράγμα. Εγώ γλίτωσα τρεις ανθρώπους. Τον έναν τον πήγαιναν για εκτέλεση. Για αριστερή τώρα μιλάω. Κομμουνιστές. Κομμουνιστές. Ένα φίλο μου αδερφικό και συμμαθητή μου και τον βλέπω στα χέρια του. Λέω, πού πάτε? Πάμε, λέει, δικαστήριο. Δικαστήριο της στιγμής. Άσο να τον πάω εγώ, του λέω. Τον αφήσανε γιατί είχαν εμπιστοσύνη σε μένα. Ήμουν και εγώ στέλεχος, είχα τρεις βαθμούς εγώ. Αντί να τον πάω εκεί, τον πήγα σπίτι μου. Ήρθε ο πατέρας του, μου λέει να σου δώσω ό,τι θέλεις. Αυτό, αν ήταν να μου δώσει, του λέω, θα τον άφηνα. Δεν το έκανα για να πάρω λεφτά, του λέω. Το έκανα γιατί ήταν αδερφός μου. Είμαστε μαθητές στο γυμνάσιο και τον γλίτωσα. Έπαιρνα τον γλίτωσα. Τον γλίτωσα, πραγματικά τον γλίτωσα. Αυτός που έμενε στο σπίτι μας, η δεύτερη περίπτωση, αυτός που έμενε στο σπίτι μας, έμενε στο σπίτι μας μια οικογένεια. Ένας από αυτούς θέλανε να τον πιάσουν, να τον περάσουν από το στρατοδικείο και να τον εκτελέσουν κιόλας. Τον πάνω εγώ λοιπόν και τον παίρνω στο δικό μας το γραφείο της ΕΠΟΝ τότε και τον κρύβω εκεί πέρα. Μόλις έγινε η απελευθέρωση, πήγε στο Αγρίνιο αυτός. Ήταν το Αγρίνιο. Και η τρίτη περίπτωση γκρεμίζανε, κάνανε οδοφράγματα ο Ελλάς. Γιατί τότε δεν ήταν Ελλάς και ΕΑΜ. Ήταν κομμουνιστικό κόμμα τελείως. Είχαν επιβληθεί πλέον και κάνανε ό,τι θέλανε. Οι άλλοι κάνανε το κορόιδο. Γιατί αυτοί ήταν και άγριοι εδώ που τα λέμε, καθαρίζανε. Χωρίς δικαστήρια σκοτώναν ανθρώπους. Αν θέλα. Όχι όλοι, ένα 5% σου λέω. Γι' αυτοί έκαναν ζημιά τότε. Πήγαν να γκρεμίσουν ένα τετράγωνο να τον γκρεμίσουν, να τεινάξουν. Και έρχεται η γυναίκα ενός πρώην διευθυντού του Υπουργείου Εξωτερικών, πολύ φίλη, αδερφική οικογενειακή, τον Αλμπέρτο θέλουμε εμένα δηλαδή. Πού είναι ο Αλμπέρτο, σου μένα με το έργο. Πάω λοιπόν εγώ. Τι θέλετε, έτσι και έτσι και έτσι. Πάω λοιπόν και του σταματάω στο παραένα. Έτσι με τα φυσίγγαινα να τεινάξουν. Κάνουν οδοφράγματα. Λέω ρε παιδιά, τι κάνετε, το σπίτι μου θα ανατινάξετε. Μόλις με είδαν αυτοί, άλλο που δεν θέλανε γιατί και αυτοί με το ζόρι πήγαιναν. Μην εμεί θέλανε να πάνε να ανατινάξουν, διαταγή παίρναν. Εάν δεν το καθαρίζανε αυτού, θα σκοτώναν αυτού. Γλίτωσα τετράγωνο. Του έβερε το σπίτι, του πατέρα του, του έβερε, του στρογγύλι του καθηγητού μου και του διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Τρία σπίτια τα γλίτωσα και κοντά σε αυτά. Μπήκαν κι άλλα.
Με κίνδυνη τη ζωή μου. Και δεν μπορώ να μεταφράσω. Μένατε δηλαδή κοντά στο σπίτι του Εβέρτ. Δίπλα κοντά. Σε έκανα 5 τετράγωνα, 6 τετράγωνα. Ακομινά του λέγεται εδώ σε αυτή. Εμείς Νικομιδίας. 6 τετράγωνα. Και ξέρετε ότι αυτό με κίνδυνη τη ζωή μου το έκανε. Αν δηλαδή καταλαβαίνανε αυτοί, ξέρω εγώ, επί τόπου μπορούσαν να με σκοτώσουν. Αλλά είπαμε, ήμουν τέτοιο άνθρωπο. Ρισκάριζα. Το ρισκάριζα. Τα πάντα ρισκάριζα. Και αυτό είμαι και τώρα έτσι όπως με βλέπεις. Λοιπόν, μετά το Δεκεμβριανό γυρίσατε σπίτια, στα σπίτια σας και αρχίσατε... γυρίσαμε στα σπίτια μας και αρχίσε η κανονική ζωή πλέον. Ούτε πλούσιοι είμαστε, ούτε φτωχοί είμαστε. Ζούσαμε κανονικά, ο πατέρας μου στο εμπόριο. Είχε φύγει από το εμπόριο ο πατέρας μου και πήγε σε ένα κτήματο μεσητικό γραφείο, έγινε συνδιευθυντής, συνεταίρος με κάποιον. Βρήκατε όμως τα πράγματα σας στο σπίτι και... Τα πήραμε όλα τα σπίτια. Κανονικά εγκατασταθήκαμε πλέον όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Ο αδερφός μου πρώτος παντρεύτηκε, ο δεύτερος παντρεύτηκε, πήρε αυτή την Όμηρο που σας λέω, την Καρολίνα από τη Θεσσαλονίκη πήρε. Δικηγόρος βέβαια, ήταν δικηγόρος που ήταν στα... τον είχαν σε στρατόπεδο και βγήκε. Ο πρώτος ήταν εμποροράφτης, εμποροραφείο είχε. Η αδερφή μου παντρεύτηκε έναν από τη Χαλκίδα, πέθανε αυτός, παντρεύτηκε έναν άλλον που είχε έρθει τα Δεκεμβριανά, Σόλ το λέγανε, Κούπερμπεργκ, και έκανε και ένα παιδί με αυτόν. Έχει πεθάνει αυτός ήδη. Κάνανε και διδάσκανε και αγγλικά. Και αυτός και η αδερφή μου. Ήξερε γαλλικά, αγγλικά, ήξερε πολύ καλή, ας πούμε. Αυτή είναι η ιστορία ολόκληρη. Τώρα, τι άλλο θέλετε να σας πω, ευχαρίστως να το πω. Εσείς τι δουλειά κάνατε? Εγώ όταν ήμουν. Έχουμε να πούμε κι άλλα, βέβαια έχουμε να πούμε. Ήμουν έμπορος υφασμάτων με δόσεις. Μαζί με τον αδερφό μου, τον Μωυσή. Και το σχολείο? Είχα τελειώσει το σχολείο. Μετά, είπαμε μετά, δεν λέμε για, λέμε για μετά τον πόλεμο. Μετά τα Δεκεμβριανά. Είχα τελειώσει. Πήγα νυχτερινό και πήρα την οκτατάξιο. Το νυχτερινό πότε πήγατε? Μια τάξη μόνο. Μετά την απελευθέρωση. Ναι, αλλά τι βγαίνει, τέλειωσε και αυτό. Μετά την απελευθέρωση πήγα και στην ΟΡΤ. ΟΡΤ είναι μια σχολή υποκαμίσεων πιζαμών και σωρούχων. Εβραϊκή οργάνωση. Αυτή είναι παγκόσμια οργάνωση. Και υπάρχει ακόμα. Πήρα ένα με άριστα. Πήρα άριστα. Και έκανε και αυτή τη δουλειά, ας πούμε, αλλά δεν μ' άρεσε. Εγώ ήθελα να είμαι ζωντανό στοιχείο. Και βγήκα λοιπόν και έρχεται από τη Ρόδο κάποιος, ο σημερινός πρόεδρος της κοινότητας, της Ραλλητικής κοινότητας Ρόδου, και ζήτησε κάποιον να οργανώσει την κοινότητα Ρόδου, διότι είχε απελευθερωθεί και η Ρόδος, ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Και πάω εγώ λοιπόν. Λέω, εντάξει, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, με στείλαν αμέσως. Εγώ δεν ήθελα το εμπόριο, δεν μ' άρεσε το εμπόριο. Γιατί ναι, μεν δίναμε εμπορεύματα, κερδίζαμε πολλά λεφτά από τα εμπορεύματα. Ένα πράγμα που έκανε 10 γραμμές, το πουλάγαμε χίλιες, δεν μ' άρεσε. Αυτό ήταν κλοπή. Και εγώ τίμιο στοιχείο, δεν μ' άρεσε. Άσε μετά όταν πήγα να εισπράξουμε, με κερδάγανε καφεδάκια, καφέ αντί να μου δώσουν δόση τα λεφτά. Μόλις μου ήρθε η ευκαιρία για τη Ρόδο, πήγα στη Ρόδο. Μόλις πήγα στη Ρόδο, κάθισα 5 χρόνια εκεί. Βρήκα ερείπια, τα πάντα. Ήμουν ικανός, είχα ικανότητες πολλές. Έγινα γενικός γραμματέας εκεί και οργανωτής κοινότητας. Πόσες οικογένειες υπήρχαν? Τότε υπήρχαν 4 οικογένειες, αλλά πήγαμε από την Αθήνα άλλες 5. Ήταν 9, φτάσαν 13 οικογένειες. Εγώ σιγά σιγά έφτασα 20 οικογένειες. Έφτασα. Και ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε την κοινότητα ενεργεία. Ενώ τώρα, όπως ήταν και τότε, σε παδρανία. Αυτός ο Σοριάνο, ο πατέρας του ήταν πρόεδρος, ο άλλος είχε φύγει και πάει στο εξωτερικό. Ήταν δημοπηλός. Ο άλλος ποιος? Ο γιος του. Αυτός που ήρθε στην Αθήνα για να με πάρει, ήρθε για να τον αντικαταστήσω εγώ εκεί αυτόν, για να φύγει αυτό να κάνει τη δουλειά του. Ήταν ανεκατεβόταν σε πετρέλαια, βενζίνες και τέτοια πράγματα. Μεγάλη εταιρεία, Mobil Oil. Όταν πήγα λοιπόν, εγώ κάθισα και τα 5 χρόνια αυτά, είχα οργανώσει την κοινότητα και την έκανε τοπική αρχή. Δηλαδή, δήμαρχος, νομάρχης, στρατιωτικός διοικητής, ο διοικητής της πυροσβεστικής, η αστυνομία, όλοι αυτοί τους είχα κάνει φίλους. Με τον τρόπο μου. Τον τρόπο, τον δικό μου, τον όμορφο. Είχαμε κάτι στα μαγαζιά, κάναμε δικαστήρια. Τα κερδίσαμε, τα πήραμε στα χέρια μας. Τις οικογένειες έβαλα όλοι μαζί και δουλεύαν όλοι μαζί, σαν ένα κολεκτίβα. Σαν κολεκτίβα, σαν κιμπούτς. Σαν αξαρά, καταλαβαίνετε. Όλοι περνάγανε πολύ ωραία, θαυμάσια εξαιρετικά. Ξανάρχεται ο γιος, ύστερα από 5 χρόνια. Δεν ξέρω τι μου κάνει, έσπρωσε τη γυναίκα μου, ήταν εγκαστρωμένη να κάνει την κόρη. Θύμωσα εγώ. Με θέλανε και εδώ στην Αθήνα οπωσδήποτε ο πεθερός μου, γιατί είχε 5-6-7 οικοδομές δικές του. Αρρώστησε και πέθανε κι αυτός, ανέλαβε εγώ τις οικοδομές. Αυτές όλες. Και τις τελείωσα όλες και τις παρέδωσα όλες.
Όλες οι οικοδομές, τα πάντα. Και μετά πήγα στο κοινοτικό κέντρο, με βάλανε υπεύθυνο κοινοτικού κέντρου. Ξέρεις το κοινοτικό, πνευματικό κέντρο. Ήτανε τότε στην οδόν Πειραιός. Συνέχεια. Ένα διάστημα έκανα και διευθυντής της μαγειρικής κόσερ στο αεροδρόμιο, στο Καλαμάκι. Και εκεί βοήθησα πέντε μέσα χρόνια. Μέσα στο αεροδρόμιο. Στο Καλαμάκι δίναμε τρόφιμα στα αεροπλάνα. Μέσα στο αεροδρόμιο κάσερ, εννοείται. Κασέρ, κόσερ. Όχι στο αεροδρόμιο μέσα, στο Καλαμάκι. Και από το Καλαμάκι τα στέλαμε. Τα αγοράζανε αυτοί, όλες οι εταιρείες. Όλες οι εταιρείες. Εκεί πέντε χρόνια. Εκεί με είχαν συμπαθήσει και εκεί. Εκεί οργάνωσα, επειδή τους κλέβανε διάφοροι μάγειροι κτλ. Λάγω να δείτε, να μην σου κλέβουν. Όποιος θα έρχεται χωρίς τσάντα και θα φεύγει χωρίς τσάντα. Θα τρώνε και θα πίνουν εδώ. Θα τους κάνουμε και μια φορά την εβδομάδα πάρτι με τις οικογένειές τους εδώ. Για να μην κλέβουν. Γιατί κλέβουν ακριβώς γιατί έχουν ανάγκη στα σπίτια τους να πάνε στα σπίτια τους. Από τότε που το έκανα εγώ αυτό το πράγμα, είχαν το λιγότερο 2 εκατομμύρια το μήνα, πώς το λένε, κέρδος. Τη χασούρα την είχαν κέρδος. Αρρώστησα εκεί, έπαθα εδώ, βλέπεις εδώ ένα πράγμα. Νομίζαμε ότι είχα καρκίνο, δεν είχα καρκίνο, είχα από την ψήξη έπαθα. Ξαναγύρισα πάλι, αρρώστησα, εν πάση περιπτώσει έφυγα. Πάω στο πνευματικό κέντρο, στο πρόεδρο της κοινότητας, ο Μάτσας, ο σημερινός ο Λεόν Παρλογών, ο πατέρας του, του σημερινού Σαμ Μάτσα, που έχει το Οντεόν Παρλοφόν. Ποιο πνευματικό κέντρο? Της κοινότητας, εδώ Πειραιός. Πνευματικό, εβραϊκό. Το λέγαμε κοινοτικό, βέβαια, εβραϊκό. Ήταν ένας άλλος εκεί, αλλά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Ήταν μεγάλος, δεν μπορούσε. Του λέω εγώ του πρόεδρου, θες να αναλάβω εγώ. Μου λέει, να αναλάβεις εσύ, αλλά μην τυχόν και φύγεις, μου λέει. Μην τυχόν και φύγεις. Ξέρω ότι μπορεί να κουραστείς και θα φύγεις. Όχι, του λέω, άμα σου δίνω το λόγο, από τότε μέχρι σήμερα είμαι εκεί. Πήγα εκεί, πήγαμε στην άλλη Λέσκη, Πειραιώ, τώρα που είμαστε Βυσαρίωνος και Σίνα, συνέχεια ήμουν εκεί. Αυτή είναι η ιστορία, η εν γέννη ιστορία. Και τώρα εξακολουθώ να βοηθάω την κοινότητα σαν πρόεδρος της Επιτροπής Δραστηριοτήτων Χρυσής Ηλικίας. Αρχίνησα και έγραφα ποίηματα, έχω βγάλει, όπως σας έδειξα, έχω βγάλει 4 βιβλία, πάω για 5 τώρα. Έκανα 2 εκδηλώσεις μεγάλες για το βιβλίο μου. Ήρθαν διάφοροι ηθοποιοί και ετοίμησαν, όπως είναι ο Σπύρος Καλογύρου, όπως είναι ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος, όπως ο Αλβέρδος Ασκενάζη, όπως η γυναίκα του Καλογύρου, η Ευαγγελία Καλογύρου Σαμιωτάκη, όπως ο Φλόρεντίν, ηθοποιός κι αυτός. Όλοι τιμήσαν την εκδήλωση αυτή. Ο πρέσβης στην Ελλάδα, 2-3 που έχουν έρθει και οι δύο, ο ένας ήρθε, ο άλλος έστειλε τηλεγράφημα. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα πράγματα, έχω δημιουργήσει τόση κατάσταση όμορφη, που κι εγώ ο ίδιος δεν πιστεύω το τι έχω κάνει. Περάσαν αστραπία όλα και έχω φτάσει εγώ σήμερα να έρχομαι να δίνω τη συνέντευξη με μεγάλη μου χαρά και τιμή μου που δίνω τη συνέντευξη αυτή, γιατί θα πάω όπως έχω κάνει κι άλλη μία συνέντευξη με τον ίδιο σκοπό στο Πανεπιστήμιο Yale της Αμερικής. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να φανώ άλλη μια φορά και να φανεί αυτή η άγνωστη πτυχή της ζωής μου μέσα στα άσχημα και σκληρά χρόνια που περάσαμε όλοι μας. Τώρα εύχομαι η ανθρωπότητα να μην ξαναπεράσει αυτά που πέρασε, ιδιαίτερα στην νεολαία, την οποία πάντοτε αγαπούσα και υποστήριζα και υπερέτησα, να περάσει μια ωραία ζωή ευτυχισμένη. Και όλος ο κόσμος θα ζει ευτυχισμένος και χαρούμενος. Ποτέ πια ολοκαύτωμα. Το έχω πει, το έχω γράψει και στα ποίηματά μου. Αν θέλετε τίποτα άλλο να με ρωτήσετε, είμαι ακόμα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Αυτή είναι μια φωτογραφία πολύ παλιά που τότε ήμουνα μικρό παιδί σχεδόν ενός έτους. Το 1925. Αριστερά είμαι εγώ, δεξιά είναι ο αδερφός μου, σημερινός δικηγόρος, ο ονομαζόμενος Μπίλης, ο οποίος με κρατούσε προστατευτικά εκείνη τη στιγμή, την ωραία στιγμή. Το 1959 παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου τη Φανή. Από αριστερά βλέπετε τον πατέρα μου, στη μέση είμαι εγώ και δεξιά η μητέρα μου. Στην ημέρα του γάμου μου αυτή η φωτογραφία παρουσιάζει τον πεθερό μου, την γυναίκα μου, την πεθερά μου και μένα στην συναγωγή Μπετσαλόμ στην Αθήνα. Είναι αναμνηστική φωτογραφία το 1959. Ο
πεθερός μου ήταν ο Ισάκ Γιουσουρούμ. Η πεθερά μου ήταν η Χαβούλα Γιουσουρούμ του Κοέν, το γένος. Και η γυναίκα μου είναι η Φανή Γιουσουρούμ και τώρα Γαβριλίδου. Στο πνευματικό κέντρο της Ισραηλιτικής κοινότητας Αθηνών είναι μια φωτογραφία που παρουσιάζει τον Αλβέρτο Γαβριλίδη, τον τότε του πνευματικού κέντρου διευθυντή, σε μια φωτογραφία μαζί με τον Μπεν Κουριόν και όλη την κυβέρνηση εκείνης της εποχής, το 1948, που έγινε η αναγνώριση, η νέα αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Θα ήθελα πολύ να σας πω ότι εκείνη την εποχή η Αθήνα και όλη η Ελλάδα είχε ξεσηκωθεί για να γιορτάσει εκείνη την ημέρα και πραγματικά γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια. Μία από τις σπουδαιότερες δραστηριότητές μου είναι η ποίηση. Βλέπετε δύο βιβλία μου που έγραψα για την ποιητική μου ανθολογία με θέμα άνθρωπος, ζωή, φύσης. Αυτά γραφτήκανε το 1996 και το 1994. Σας παρουσιάζω την οικογένειά μου, όχι ολόκληρη βέβαια. Δίπλα μου είναι η γυναίκα μου η Φανή Γαβριλίδη, τους Ισάκ Γιουσουρούμ, το γένος, και από την άλλη μεριά είναι η κόρη μου Εύα Γαβριλίδου, λείπει η εγγονή μου η Έστερ και λείπει και ο γιος μου με τη γυναίκα του, ο γιος μου Ζακ Λέων Γαβριλίδης και η Βούλα Γαβριλίδου. Σε άλλη φορά μπορεί να τους παρουσιάσουμε και αυτούς όταν θα είναι παρόντες. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα κλείσει αυτή η συνέντευξη με ένα ποίημα που έγραψα και το έχω αφιερώσει σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στην ειρήνη. Γιατί και εγώ είμαι πρώτος ειρηνόφιλος. Ο τίτλος του είναι «Η ειρήνη περιστέρι μου». Σ' ένα δρομάκι γραφικό σε γνώρισα ειρήνη. Ήταν για μένα μαγικό και όμορφη ημέρα εκείνη. Μαύρου πολέμου συμφορά με χτύπησε καλή μου. Ήλθες και μου δώσες χαρά, χαρά κι ήταν γιορτή μου. Πώς να σου το πω, πώς να σου το πω, είσαι για μένα τώρα, είσαι ο Θεός που αγαπώ. Πέρασε η μαύρη μπόρα, πλάι στο πλάι περπατώ και ελεύθερα ανασένω, μα δυνατά θα σε κρατώ, αιώνια κοντά σου μένω. Ειρήνη περιστέρι μου, πουνιάτα προστατεύεις, πίκρες καημούς και στεραγμούς, μόν σύ τα θεραπεύεις. Αγκάλιασε με το πέπλο σου, πέπλο λευκό ωραίο, αγκάλιασε όλους τους λαούς, την κάθε νιά και νέο. Μ' αυτή την παρουσία σου, καρποί θε να φυτρώσουν, άφταρτη θα είναι η αξία σου, δέντρα θα μεγαλώσουν. Τροφή καλή και ειρηνική θα τρώνε οι άνθρωποι σου, θα ζουν ζωή μοναδική και όλοι τους θα'ν δική σου.